Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι Παρασκευή, 12 Ιουλίου και ο αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των υποδομών στη Χαλκιδική συνεχίζεται και σήμερα. Η περιοχή προσπαθεί να ξαναβρει τους ρυθμούς της, ενώ σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση εστιάζει σε πρωτοβουλίες για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών από εδώ και στο εξής σε τέτοιες κρίσεις, ενώ Βασίλη εστιάζει και στην αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς υπάρχουν ακόμη παθογένειες. Είναι το λεγόμενο τριψήφιο νούμερο 112, το οποίο θα γίνει μια πιλωτική πρόβα σήμερα το μεσημέρι. Πάντως, την ίδια ώρα έχουμε και το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο. Γράφουν και σβήνουν αυτή την ώρα στο Υπουργείο των Οικονομικών. Και αύριο ο κύριος Ταϊκούρας θα έχει συνάντηση και σύσκεψη και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά τα δούμε κατά διάρκεια της ημέρας. Αλλά, Αλεξία, το πρώτο θέμα νομίζω ότι είναι η Χαλκιδική, διότι οι πληγές εκεί δεν έχουν επουλωθεί ακόμα. Το θετικό είναι, Βασίλη, ότι το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως. Οι κάτοικοι που αντιμετώπιζαν προβλήματα στη στέγασή τους έχουν εξασφαλίσει διαμονή σε ξενοδοχεία της γύρω περιοχής, ενώ σιγά σιγά δεν υπάρχει και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Μας ακούγαμε και νωρίτερα τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει πλήρως ρεύμα όλη η περιοχή. Πάμε όμως στη Χαλκιδική, επιτόπου στο ρεπορτάζ, να συνδεθούμε με τον Άρη Κιουτσού. Και Άρη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα σας από τα νέα πλάγια της Χαλκιδικής, εδώ που, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την αποκατάσταση της περιοχής. Με τη βοήθεια του Μάκη Αβραμίδη, θα δείτε, εδώ είναι η ταβέρνα στην οποία έχασε τη ζωή της η 54χρονη Ρουμάνα με τον 8χρονο γιο της. Βλέπετε λοιπόν συνεργεία από το πρωί, έχουν έρθει εδώ και προσπαθούν να απομακρύνουν την σκεπή που κατέρευσε και απομακρύνουν κλαδιά δέντρων και ξυλώνουν σταδιακά όλη την οροφή για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την ζημιά εδώ στον χώρο. Είναι μεγάλες οι ζημιές που έχουν υποστεί οι καταστηματάρχες. Μας έλεγαν και νωρίτερα ότι λόγω της έλλειψης ρεύματος αυτές τις ημέρες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, χάνοντας τον εξοπλισμό τους και υλικά, ιδιαίτερα τα εστιατόρια και οι καφετέριες, φαγητά και παγωτά. Να πούμε πως ήδη όμως προσπαθούν να φέρουν την κατάσταση στην προηγούμενη μορφή της και να ξαναγεννηθεί η περιοχή, καθώς βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του καλοκαιριού και δεν θέλουν να χάσουν ούτε μέρα. Άρη, ρεύμα αυτή την ώρα έχει η περιοχή. Τα νέα πλάγια έχουν ρεύμα αυτή την ώρα. Αυτό είναι το πολύ ευχάριστο. Από χθες το βράδυ, Βασίλη, έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση εδώ στα νέα πλάγια. Μιλούσαμε και νωρίτερα με τεχνικούς της ΔΕΗ, του ΔΔΕ και του ΑΒΝΙΕ και μας έλεγαν ότι, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, βέβαια, ως το απόγευμα φιλοδοξούν να έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση στη Χαλκιδική. Το πρόβλημα τώρα εντοπίζεται κυρίως στην Κασάνδρα, σε περιοχές στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ωστόσο, εκτιμούν ότι ως το απόγευμα θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής που μέσα στο κατακαλόκαιρο βρέθηκαν να μην έχουν ρεύμα. Ναι, να πούμε επίσης πως είναι σε εξέλιξη διαδικασίες. Τον οδικό άξονα, ναι. Μουδανιά Κασάνδρας αυτό ήταν το μοναδικό πρόβλημα. Εκεί είχε πέσει ο πυλώνας της ΔΕΗ και πραγματικά οι υπάλληλοι της ΔΕΗ όλο το βράδυ ξενύχτησαν προκειμένου να αποκαταστήσουν όσο γίνεται το πρόβλημα και να έχουν τουλάχιστον το πρωί ρεύμα οι άνθρωποι για να μπορέσουν να έχουν σύντηση στο σπίτι τους και στα ξενοδοχεία τους. Ναι, Άρη. Σε εξέλιξη να πω ότι βρίσκονται και οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από χθες έγινε μια πρώτη αποτίμηση, αλλά σήμερα έρχεται στην περιοχή κλιμάκιο από το Υπουργείο Υποδομών, μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών, για να καταγράψουν τα προβλήματα και τις ζημιές, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την όσο το δυνατόν συντομότερη αποζημίωση των κατοίκων και των καταστηματαρχών, κάτι που το ζητούν και οι ίδιοι πάρα πολύ να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Νωρίτερα είχαμε και μια σύσκεψη στην περιοχή των Νέων Μουδανιών υπό τον κύριο Καραμανλή, παρουσία και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του Απόστολου Τζικώστα, αλλά και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για να δουν όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για τις επόμενες ημέρες. Ενώ, όπως είπατε και εσείς, ακόμη και οι άνθρωποι που δεν είχαν νωρίτερα την δυνατότητα να μείνουν στο σπίτι τους, βρέθηκε και για αυτούς μια λύση. Μιλάμε για 10 άτομα που ζήτησαν και ήδη φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία και έχει ρυθμιστεί. Άρη, τι σου λέει ο κόσμος που ζουν στα νέα πλάγια, δηλαδή προσπαθούν να επιστρέψουν σιγά σιγά στην κανονική, στην πραγματικότητα, στην κανονική ζωή, παρότι είχαμε αυτού τα 7 θύματα. Ναι, είναι κάτι που το προσπαθούν από χθες, έχουν αρχίσει τις ενέργειες και στα σπίτια τους, γιατί κάποια σπίτια υπέστησαν πραγματικά σοβαρές ζημιές. Αυτός ο υδροστρόβιλος που χτύπησε την περιοχή, μας έλεγαν άνθρωποι που ζουν εδώ πάνω από 30-40 χρόνια, δεν έχουν ξαναδεί
τέτοιο πράγμα και άφησε πίσω του λοιπόν πολύ σημαντικές καταστροφές. Ωστόσο, είναι κάτι που προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι, όπως λένε, το σημαντικότερο είναι η ανθρώπινη ζωή. Και επειδή δυστυχώς είδαμε τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται χθες, καθώς εντοπίστηκε νεκρός και ο αγνοούμενος ψαράς, φτάσαμε στους 7 νεκρούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε όλοι οι συνάδελφοι που έχετε βρεθεί από την πρώτη στιγμή στη Χαλκιδική για να καταγράψετε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όμως, πάμε να δούμε, Αλεξία, τι λένε οι ειδικοί για αυτή την υπερκαταιγίδα, όπως την ονομάζουν, ένα πρωτοφανές περιστατικό και οι ρηπές του ανέμου ξεπέρασαν στα ταχύτητα κάθε προηγούμενο, όπως λένε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο πέρασε Χαλκιδική. Κόβουν την ανάσα οι εικόνες αποκάλυψης που αποτυπώνουν τη μανία της κακοκαιρίας και τα τραγικά λεπτά της καταστροφής στην Χαλκιδική. Η ευνίδια εμφάνιση, η μεγάλη ένταση και η σύντομη διάρκεια ήταν τα τρία χαρακτηριστικά του ακραίου και σπάνιου αυτού φαινομένου. Ένα φαινόμενο το οποίο διήρκησε 2 με 3 με 4 λεπτά, όχι περισσότερο, και είχε πολύ μεγάλη ένταση και όσον αφορά τους ανέμους και τη βροχόπτωση δευτερογενώς. Αν και η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει για ισχυρές καταιγίδες που θα συνδέονταν από πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, δηλαδή μπουρίνια, ωστόσο κανείς δεν περίμενε αυτή την ισχύ του φαινομένου. Η καταιγίδα αυτή έχει όνομα. Διεθνή βιβλιογραφία την αναφέρουν σαν supercell, στα ελληνικά υπερκαταιγίδα. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγεθος της καταιγίδας. Μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι θα είναι μια έντονη καταιγίδα, αλλά όχι αυτό το μέγεθος. Ο οριζόντιος άνεμος μετρήθηκε από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του ανωδικού ρεύματος έφτασε τα 300 με 400 χιλιόμετρα την ώρα. Γεγονός που εξηγεί πως ο άνεμος τρόφιλου σήκωσε τα πάντα στο περασμένο του από στέγες μέχρι τροχόσπιτα. Οι καύσονες που εμφανίστηκαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά και τα φαινόμενα αυτά που είχαμε σήμερα το πρωί, συνθέτουν ένα αυτοτροφοδοτούμενο επιταχυνόμενο κύκλο της κλιματικής αλλαγής. Εκτός όμως από τη σφοδρότητα των ανέμων, ερωτήματα προκύπτουν για τις πρόχειρες κατασκευές που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών. Όλα τα beach bars, τα οποία αν πάτε να τα δείτε, είναι τελείως πρόχειρα, οι σκεπές τους, δηλαδή δεν έχει γίνει καμία στατική μελέτη, μπορούν να πέσουν όχι μονάχα σε μια μεγάλη θεομηνία, με έναν μικρό σεισμό. Χάθηκαν 7 ψυχές και όμως θα είχαμε προλάβει την τραγωδία, θα πούνε οι ειδικοί, εάν οι πολίτες είχαν έγκυρη ενημέρωση σε τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι ενημερωμένοι οι πολίτες. Δεν ξέρουν πώς να προσαρμοστούν και να συμπεριφερθούν στα ακραία φαινόμενα. Όταν πέφτουν κεραυνοί, δεν ανταγωνιζόμαστε τη φύση. Το φωνικό μπουρίνι ήταν καρμπών, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με εκείνο της 21ης Ιουλίου του 1983, που είχε πλήξει τη Θεσσαλονίκη και είχε αφήσει πίσω τις 9 θύματα. Ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η κρίση, η τραγωδία στη Χαλκιδική, ενημερώνεται από τους υπουργούς του για τον καλύτερο συντονισμό της προσπάθειας που γίνεται για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας. Πάμε λοιπόν εκεί για να συναντήσουμε τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Μουρελάτο. Σπύρο, καλή σου μέρα. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, Αλεξία και Βασίλη. Βασίλη και Αλεξία. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Νίκη Κεραμέως. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε ηγεσία Υπουργείου εν ώψη της ανάγνωσης των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και της ψήφου εμπιστοσύνης προς αυτήν. Πρέπει να σου πω πάντως επί του πιεστηρίου και σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Χαλκιδικής, πως στις 12.30 μετά το μεσημέρι ο νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, θα προβεί σε ανακοινώσεις για την πρόοδο της διαδικασίας αποκατάστασης των ζημιών σε υποδομές στη Χαλκιδική μετά την φωνική καταιγίδα. Όπως μας ενημερώνουν αρμόδιες πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, η μάχη της ηλεκτροδότησης, γιατί αυτή είναι η πολύ μεγάλη προτεραιότητα της κυβέρνησης, αναμένεται να έχει κερδιθεί, όπως μας επισημαίνουν, έως το βράδυ, πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικώς είχε προβλεφθεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις αργά χθες βράδυ έκαναν λόγο για αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης στη Χαλκιδική έως αύριο το βράδυ. Φαίνεται πως οι υπεράνθρωπες προσπάθειες, όπως μας λένε, των συνεργείων της ΔΕΗ και όλων των συναρμόδιων φορέων αποδίδουν καρπούς, καρποφορούν και έως το βράδυ θα έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Έγινε υπεράνθρωπη προσπάθεια
και στο θέμα της υδροδότησης. Εκεί υπήρξε κομβικός ο ρόλος, όπως μας πληροφορούν, των ενόπλων δυνάμεων. Θυμίζω πως χθες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πρώτη στιγμή είχε λάβει εντολή από τον Πρωθυπουργό να σταλούν στη Χαλκιδική γεννήτριες για τη λειτουργία αντιλιοστασίων, τόσο σε διαφορά την ηλεκτροδότηση όσο και την υδροδότηση. Τώρα πρέπει να σας πω, όπως και σήμερα, είναι βαρύ το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, όπως μας έχει συνηθίσει από την Δευτέρα και μετά. Έτσι λοιπόν, στη μία και μισή, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, θα δεχθεί τον Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Χρήστου Σαϊκούρα. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να σας επισημάνω πως αύριο Σάββατο υπάρχει μια πολύ κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Χρήστου Σαϊκούρα και του Επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών. Μαθαίνουμε πως αυτή είναι μια σύσκεψη στην οποία θα οριστικοποιηθούν όλες οι διατάξεις. Θα μας τα πείτε λίγο και ο Σπύρος ο Δημητρέλης. Άμεσα στη Βουλή και θα έχει ψηφιστεί. Γιατί είναι σε εξέλιξη και άλλες συσκέψεις έως στο οικονομικό επιτελείο. 10 Αυγούστου, ακριβώς, στις 2.30 θα υπάρξει ενημερωτική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Δρόσο, και όπως γνωρίζουμε από χθες, στις 5 ο Πρωθυπουργός θα κάνει τη δεύτερη του επίσκεψη σήμερα σε Υπουργείο, θα πάει μέχρι το Πάντιο Πανεπιστήμιο και εκεί θα συναντήσει τον Κυριάκο Πιερακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νωρίτερα, θυμίζω, ο κύριος Πιερακάκης θα μεταβεί στο αρχηγείο της πυροσβεστικής προκειμένου να γίνει η πιλωτική δοκιμή του 112 της Πανευρωπαϊκής Τηλεφωνικής Γραμμής εκτάκτου ανάγκης. Εκφράζεται δυσφορία από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η γραμμή αυτή δεν λειτουργεί πλήρως στην Ελλάδα. Και όπως έλεγαν χθες στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, το πάθημα δεν έγινε μάθημα, γιατί πριν από ένα χρόνο περίπου τέτοιες μέρες είχαμε την εθνική τραγωδία στο μάτι. Όσο χρόνος μεσολάβησε, Βασίλη, δεν έγιναν τα απαραίτητα, όπως μας έλεγαν, για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη γραμμή που λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν. Όταν ολοκληρωθεί τους ή άλλως η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Παιδείας, θα μας ενημερώσεις. Πάμε όμως τώρα στο Υπουργείο των Οικονομικών, εκείνο ο Σπύρος ο Δημητρέλης, διότι έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων για αυτό το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο. Καλημέρα, Σπύρο. Βασίλη, καλημέρα. Είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών. Από το πρωί ο κύριος Σταϊκούρας, από νωρίς το πρωί, βρίσκεται στο γραφείο του εδώ στον έκτο όροφο στην οδό Νίκης. Οι συσκέψεις είναι συνεχείς με υπηρεσιακά στελέχη καταρχάς, αλλά έχουμε μάθει ότι θα γίνουν δύο μεγάλες συσκέψεις με επίκεντρο το φορολογικό και γενικά το περιεχόμενο των προγραμματικών δηλώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου. Η πρώτη σύσκεψη είναι στις 11 το πρωί και πιθανότατα να συμμετάσχει και κορυφαίο στέλεχος του Πρωθυπουργικού Επιτελείου. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύσκεψη στις 5 το απόγευμα, όπου θα αεροσυστικοποιηθούν πράγματα και θα ληφθούν αποφάσεις. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση θέλει να το καταθέσει στη Βουλή πριν το τέλος Ιουλίου και να έχει ψηφιστεί έως και τις 10 Αυγούστου. Τώρα, τι μαθαίνουμε αναφορικά με το περιεχόμενο αυτού του φορολογικού νομοσχεδίου? Έχουν γίνει πολύ σημαντικές προεκλογικές εξαγγελίες από τη Νέα Δημοκρατία αναφορικά με τις μειώσεις των φόρων. Αφορούν κατά κύριο λόγο, αφορούν μάλλον επιχειρήσεις από το 28% στο 20% εταιρικός φόρος, αφορούν μια οριζόντια μείωση του ένφια κατά 30% σε δύο δόσεις, αφορούν γενικά τη μείωση στην ακίνητη ιδιοκτησία, τη μείωση του ΦΠΑ. Λοιπόν, το φορολογικό νομοσχέδιο θα απλώνονται όλες αυτές οι μειώσεις μέσα σε χρονικό επίπεδο τετραετίας, ξεκινώντας όμως με κάποιες μειώσεις φόρων, σημαντικές μειώσεις φόρων, όπως είναι ο ένφια και οι επιχειρήσεις, από την 1η-1η-2020. Θέλει να στείλει ένα σήμα το Οικονομικό Επιτελείο και η κυβέρνηση συνολικά και ο Πρωθυπουργός ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες γίνονται πράξη και ξεκινάμε αμέσως με τις μειώσεις φόρων. Λοιπόν, εν αναμονή αυτών των συναντήσεων και φυσικά τη κρίσιμη αυριανή σύσκεψη και στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό των Οικονομικών. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ από το Οικονομικό Επιτελείο. Και πάμε τώρα, Βασίλη, στην Μίνα Καραμίτρου, διότι χθες το βράδυ είχαμε επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης με δύο αστυνομικούς τραυματίες. Μίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Μίνα.
καλημέρα. Και έναν 55χρονο από την Γαλλία, ο οποίος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές με βαριές κατηγορίες. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες, λοιπόν, ομάδα αντιεξουσιαστών, οι οποίοι μάλιστα ανήκουν και σε συγκεκριμένη κατάληψη στην περιοχή στο Κουκάκι, έκαναν συγκέντρωση και πορεία στην περιοχή ενάντια στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Όταν λοιπόν έφτασαν έξω από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, εκεί υπήρχε μία δημιουργία. Επιτέθηκαν εναντίον των αστυνομικών της δημιουργίας με πέτρες και ξύλα. Αποτέλεσμα ήταν δύο αστυνομικοί να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να κινητοποιήσουν ένα άτομο. Πρόκειται για τον 55χρονο, τον οποίο σας είπα, ο οποίος διαπιστώθηκε λίγο αργότερα ότι είναι Γάλλος υπήκος, να συλληφθεί με βαριές κατηγορίες. Λίγο αργότερα ο ίδιος δήλωσε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και αυτός για τις πρώτες βοήθειες. Και τώρα είναι οι αστυνομικές αρχές σε μια συνεννόηση με τους γιατρούς για το αν μπορεί και ο ίδιος να μεταφερθεί στον εισαγγελέα ή θα πρέπει οι αστυνομικοί να διώξουν μόνο την δικογραφία. Έγιναν έλεγχοι περιοχή, δεν εντοπίστηκαν άλλα άτομα, άρα έχουμε μείνει σε δύο τραυματίες αστυνομικούς και σε μία σύλληψη. Λοιπόν, Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πορεία λοιπόν για το Airbnb και κατέληξε σε επίθεση στο αστυνομικό τμήμα με δύο τραυματίες. Και από, τα εθνικά, από το αστυνομικό δελτίο πάμε τώρα στα εθνικά μας θέματα και στα ευρωτουρκικά. Να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και την Μαρία Ψαρά. Μαρία, καλή σου μέρα. Χθες είχαμε μία συνεδρίαση των μόνιμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις στην Τουρκία και τα στοχευμένα μέτρα όπως είχαν συμφωνήσει οι ηγέτες στις 20 Ιουνίου. Μια συμφωνία όμως που δεν είχαμε χθες, διότι η παράγραφος που ζητούσε η Κύπρος να μπει στο κείμενο συμπερασμάτων τελικά δεν έγινε. Έτσι περίπου είναι τα πράγματα, Αλεξία. Χθες η συνάντηση των πρέσβεων που θα αποφάσιζε, θα κατέληγε στο τελικό κείμενο, στο τελικό ανακοινοθέν για τους υπουργούς εξωτερικών της Δευτέρας με τα στοχευμένα μέτρα της Τουρκίας. Οι πρέσβες λοιπόν δεν συμφώνησαν. Τι συνέβη ακριβώς? Ουσιαστικά αυτό που συνέβη ήταν το εξής. Ενώ τα μέτρα, τα στοχευμένα μέτρα είναι αυτά που σας έχω πει ήδη και υπάρχουν μέσα στο κείμενο, δηλαδή τα προενταξιακά, η διακοπή του διαλόγου υψηλού επίπεδου κτλ. Η Κύπρος επέμεινε στην τελευταία παράγραφο του κειμένου, στην πέμπτη παράγραφο συγκεκριμένα, να υπάρχει σαφής αναφορά στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθεί από κοντά το μέλλον της εξελίξης στην περιοχή και θα δράσει αναλόγως, χωρίς να παραπέμπει στην πραγματικότητα τα στοχευμένα μέτρα του δεύτερου επίπεδου, δηλαδή κατά της εταιρείας και κατά προσώπων εταιρείας, για αργότερα. Τι ήθελε η Κύπρος? Ήθελε να διασφαλίσει μέσα από αυτό το κείμενο, το πρώτο κείμενο με τα στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας, ότι σε περίπτωση που η Άγκυρα συνεχίσει τις προκλητικές της ενέργειες, θα υπάρξουν άμεσα το κύμα των δεύτερων μέτρων, των πιο αυστηρών, των στοχευμένων για την εταιρεία. Και αυτό δεν ήταν σαφές χθες από τη διατύπωση του κειμένου. Ωραία. Και γι' αυτό η Φιλανδική Προεδρία ξεκίνησε μια διαδικασία σιωπηρή που πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου διαβεβαίωσε ότι δεν θα διακόψει, διότι το κείμενο ικανοποιεί τελικά και την Κύπρο. Καταλαβαίνετε, Αλεξία και Βασίλη, πόσες διαργασίες έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ να σε διακόψουμε. Να πάμε τώρα προς την... Γιατί είναι και σε εξέλιξη και η σύσκεψη και στο Υπουργείο. Η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται από λεπτό σε λεπτό. Αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να αποχωρεί από το Υπουργείο Παιδείας. Τον βλέπουμε τώρα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Γεραμέως. Την χαιρετά. Δίπλα της είναι και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Παιδείας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνάντηση και φαντάζομαστε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Νίκη Γεραμέως, χωρίς δηλώσεις βλέπουμε να αποχωρεί ο Πρωθυπουργός, ήταν η κατάργηση του ασύλου. Αυτή ήταν η πρώτη και είναι η πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας και αυτό ακριβώς ήθελε να κουβεντιάσει και κουβέντιασε ο Πρωθυπουργός με την νέα Υπουργό Παιδείας. Θυμίζουμε ότι η κυρία Κεραμέως σε συνεντεύξεις που έδωσε μόλις ορίστηκε Υπουργός Παιδείας είχε πει ότι η κατάργηση του ασύλου και ο ανασχεδιασμός της πρόσβασης στα πανεπιστήμια θα είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες. Πάμε όμως στον Σπύρο Μουρελά, ο οποίος είναι εκεί στην είσοδο του Υπουργείου. Σπύρο, μας ακούς? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Μόλις τώρα φεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργείο Παιδείας και η ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας θα επιστρέψει στο γραφείο της προκειμένου να ξεκινήσει κατ' ουσίαν η εφαρμογή του προγράμματος. Ακούμε τη δήλωση που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με την κυρία Κεραμέως. Και τη μεγάλη σημασία και βαρύτητα που δίνει πλέον η κυβέρνηση στα θέματα παιδείας. Κάναμε μία διεξοδική συζήτηση για σημαντικά θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, εν ευρύ έννοια, και αποφασίστηκαν κάποιες άμεσες ενέργειες. Θα σας αναφέρω κάποιες από αυτές. Πρώτα απ' όλα συζητήσαμε όσον αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια το ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων. Δρομολογούνται ήδη όλες οι ενέργειες προκειμένου τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά στην ώρα τους, ό,τι αυτό σημαίνει σε βιβλία και ό,τι αυτό σημαίνει σε ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς, όλα ήδη δρομολογούνται. Δεύτερον, προχωράνε κανονικά οι προσλήψεις των 4.500 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και έχουμε ήδη κάνει επαφές και με το ΑΣΕΠ, προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τρίτον, συζητήσαμε το ζήτημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Όπως είναι γνωστό, είμαστε υπέρ της δίχρονης προσχολικής αγωγής, πλην όμως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν και απαραίτητες υποδομές και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να υλοποιηθεί αυτή η αλλαγή. Θα προβούμε σε όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες με γνώμονα το να μην μείνει κανένα παιδί εκτός οποιασδήποτε δομής. Εξεταστικό σύστημα. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι οι μαθητές δεν χρωστούν κάτι επειδή αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Συνεπώς, δεν θα αλλάξει το εξεταστικό σύστημα ως ισχύει σήμερα στους βασικούς του άξονες. Συνεπώς, τα παιδιά τα οποία εισάγονται τώρα στην τρίτη ηλικίου θα εξεταστούν στο σύστημα το οποίο ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πλην όμως, θα προβούμε άμεσα σε βελτιωτικές κινήσεις που στόχο θα έχουν να διορθώσουν στρεβλώσεις του νη συστήματος και ειδικά θα προβούμε σε έναν εξορθολογισμό της ύλης, η κάλυψη της οποίας δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ξέρετε, στο πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, θα υπάρχει ρύθμιση για την κατάργηση του ασύλου. Έχουμε ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς. Χτες συναντήθηκε η ηγεσία του Υπουργείου μαζί με το Προεδρείο της Συνόδου Πριτάνεων και με την ΠΟΣΔΕΠ, προκειμένου να συζητήσουμε τις παραμέτρους της νέας ρύθμισης. Η νέα αυτή ρύθμιση θα εμπεριέχεται στο πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στις 23 Ιουλίου μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση. Όσον αφορά τα μηχανογραφικά, των οποίων η προθεσμία λύγει προσεχώς, θα δοθεί παράταση στην υποβολή των μηχανογραφικών, προκειμένου ακριβώς να διαπιστώσουμε όσον αφορά τα νέα τμήματα, εάν υπάρχουν οποιαδήποτε αδυναμίες όσον αφορά τη λειτουργία αυτών των νέων τμήματων, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε όσον αφορά υποδομές. Θα δοθεί λοιπόν η παράταση. Μια παράταση, θα ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα δοθεί μια παράταση για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Επίσης, μετά από αναλυτική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε ήταν και προεκλογική δέσμευση, να μην προχωρήσει η ίδρυση τέταρτης νομικής στην Πάτρα. Συνεπώς, σήμερα θα ανακληθεί η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για σύσταση επιτροπής που θα μελετούσε τα προγράμματα σπουδών της νέας νομικής Πάτρας. Θα εκδοθεί λοιπόν η υπουργική απόφαση βάσει της οποίας θα ανακληθεί αυτή η επιτροπή. Διευκρινίζουμε ότι δεν είναι θέμα Πάτρας. Θα μπορούσε η τέταρτη νομική να έχει ιδρυθεί οπουδήποτε. Είναι θέμα τέταρτης νομικής. Η χώρα μας έχει χιλιάδες ανέργους δικηγόρους και ένα βασικό μέλημα της κυβέρνησής μας είναι να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει σήμερα μεταξύ αφενός εκπαίδευσης και αφετέρου πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Ξεκάθαρα λοιπόν, το τονίζω, δεν είναι θέμα της Πάτρας, θα μπορούσε αυτή η τέταρτη νομική να είναι στην Κρήτη, στη Ρόδο δεν έχει σημασία. Είναι ζήτημα ότι δεν χρειάζεται η χώρα μας τέταρτη νομική. Επίσης, συζητήσαμε κάποιους άλλους στόχους, πιο μακροπρόθεσμους, όσον αφορά την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ετοιμαστεί και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν μπορούσα να πω, κύριε Πρόεδρε, μια γενική κατεύθυνση για αυτά τα νέα θεσμικά πλαίσια είναι ότι ο στόχος μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερη ελευθερία, μεγαλύτερη αυτονομία και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια.
αν κάτι νομίζω χαρακτηρίζει τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησής μας όσον αφορά θέματα παιδείας, είναι ότι θέλουμε να απεμπολίσουμε αρμοδιότητες από πάνω μας και εξουσίες από πάνω μας και να τις δώσουμε εκεί που ανήκουν στο φυσικό τους χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τη μεγάλη τιμή να είστε σήμερα μαζί μας και για το συμβολισμό η πρώτη επίσκεψή σας να είναι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Είναι μεγάλη χαρά μου που ξεκινώ τον κύκλο των επισκέψεών μου στα Υπουργεία. Βρισκόμενος σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας, θέλω να ευχηθώ στην νέα ηγεσία του Υπουργείου, στην Υπουργό, στην Υφυπουργό, στον Υφυπουργό, καλή επιτυχία, καλή δύναμη στην επιτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι η παιδεία αποτελεί για μένα προσωπικά απόλυτη πολιτική προτεραιότητα και θα προχωρήσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του σχεδίου μας για μια ποιοτική δημόσια παιδεία για όλα τα Ελληνόπουλα, για αναβαθμισμένα πανεπιστήμια, για τη σύνδεση των πανεπιστήμιων με την αγορά εργασίας. Η Υπουργός περιέγραψε άμεσες πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει η ηγεσία του Υπουργείου και θα γνωρίζει και γνωρίζουν όλοι οι Υπουργοί ότι έχουμε θέσει ως πρωθυπουργικό γραφείο πολύ συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα στους οποίους αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν. Θέλω εδώ πέρα από το Υπουργείο Παιδείας να εκφράσω την απόλυτη εμπιστοσύνη μου σε όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιτελούν με αυταπάρνηση και με αγάπη το καθήκον τους. Και θέλω να γνωρίζουν ότι είναι σύμμαχοί μας σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια την οποία θα καταβάλουμε να προσφέρουμε στα Ελληνόπουλα όσο το δυνατόν καλύτερη παιδεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου κόσμου ο οποίος αλλάζει συνέχεια. Θέλω και πάλι να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να τους ευχηθώ καλή δύναμη. Αντίστοιχη κύκλοι επισκέψεων δικών μου θα ακολουθήσουν σε μία σειρά από Υπουργεία. Ολοκληρώνουμε σήμερα την πρώτη μας εβδομάδα μετά την εντολή την οποία μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι έχουμε ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής για το πώς σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε. Έμφασή μας πάντα είναι το αποτέλεσμα, όχι η επικοινωνία. Το αποτέλεσμα για το πώς θα κάνουμε τη ζωή της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, και με έμφαση κυρίως στα παιδιά μας που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου, πώς θα κάνουμε τις ζωές όλων των Ελλήνων καλύτερες. Και πάλι ευχαριστώ πολύ και άλλη επιτυχία στο έργο σας. Ήταν λοιπόν μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στο Υπουργείο Παιδείας από τον Πρωθυπουργό. Εγώ συγκρατώ δύο πράγματα από αυτά που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας. Πρώτον, ότι δεν αλλάζει το εξεταστικό σύστημα για τους μαθητές που μπαίνουν τώρα στην τρίτη ηλικίου. Και δεύτερον, ότι θα υπάρξει παράταση στην υποβολή των μηχανογραφικών. Όμως, Βασίλη, θα μας τα εξειδικεύσει σε λίγη ώρα η Μέρη Ορφανίδη. Πού είναι και αυτή στο Υπουργείο. Πού είναι και εκείνη στο Υπουργείο Παιδείας. Για την ώρα όμως, να κάνουμε λίγο ένα ταξίδι στον κόσμο. Και είναι κοντά μας η Δήμητρα Ημανιαβού. Τι ειδήσεις μας φέρεις από τον κόσμο. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε με το Παρίσι. Είχαμε χθες νύχτα βίας, άγριων συγκρούσεων και χάους λοιπόν στο κέντρο του Παρισιού. Είχαν συγκεντρωθεί Αλγερινοί για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στα ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα. Όταν η κατάσταση ξέφυγε, συγκρούστηκαν με αστυνομία. Είχαμε δακρυγόνα από τους αστυνομικούς και χρήση πλαστικών σφαιρών. Ορισμένοι από τους οπαδούς προχώρησαν σε βανδαλισμούς και καταστροφές πάζοντας βιτρίνες σε καταστήματα και αυτοκίνητα, ενώ πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Πάμε λίγο τώρα και στο Μανχάταν, διότι είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό. Ένα ταξί λοιπόν εξετράπει της πορείας του και βλέπεις, Βασίλη, εδώ καρφώνεται πάνω σε εστιατόριο στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Ακριβώς. 8 άνθρωποι δυστυχώς τραυματίστηκαν με την κατάστασή τους να είναι σταθερή, όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα. Μάρτυρες ανέφεραν, βλέπουμε λοιπόν εδώ, ότι είδαν τον οδηγό του ταξί να χάνει τον έλεγχο επειδή ένα άλλο όχημα τον χτύπησε από πίσω και έτσι έχασε τον έλεγχο και συνέβη αυτό. Πάμε τώρα και
Με ένα αεροπλάνο είχαμε και ένα επεσταλτικό. Είχαμε τρόμος. Λοιπόν στον αέρα, τρόμο στον αέρα. 35 τουλάχιστον επιβάτες της πτήσης Air Canada τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος που είχε προορισμό το Σίδνεϊ της Αυστραλίας έπεσε σε κενό αέρος και προκλήθηκαν ξαφνικές αναταράξεις. Επικράτησε πανικός. Άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες. Κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν στο λαιμό και στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο. Απλά αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική έκτακτη προσγείωση στην Χονολουλού. Πάμε και στη Χαβάη. Έχουμε συνδέσει τη Χαβάη λίγο διαφορετικά, αλλά τώρα τελικά βλέπουμε είδες που θα μας μεταφέρεις, δεν είναι ένα άλλο τοπίο. Ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα λοιπόν μένονται στην πόλη Μάουι στην Χαβάη. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υποέλεγχο τις φλόγες. Βλέπουμε πυκνό καπνό που έχει καλύψει δασικές εκτάσεις εκεί. Έχει δοθεί φυσικά εντολή εκένωσης στους κατοίκους. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η περιοχή. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε και άλλα ακραία φαινόμενα. Περιμένουν στη Λουιζιάννα συγκεκριμένα την έλευση του τυφώνα Μπάρι, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρές καταιγίδες και ανέμους που πνέουν με 85 χιλιόμετρα την ώρα. Οι κάτοικοι αρχίζουν και προετοιμάζονται, θωρακίζονται για να προστατευτούν. Εξάλλου, μην ξεχνάμε και στη Νέα Ορλεάνη είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις. Μια ευχάριστη είδηση δεν μας έφερε σήμερα, Δήμητρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι διαβάζουν αυτήν την ώρα όλοι οι αναγνώστες του Ethnos.gr. Μιχάλης Παπαδάκος να μας μεταφέρει όλες τις ειδήσεις στους βασικούς τομείς. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ethnos.gr. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι ειδήσεις που διαβάζει ο κόσμος σήμερα. Λοιπόν, πρώτο θέμα στο Ethnos.gr είναι η τοποθέτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη στο Open TV σχετικά με την ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού σε άλλον και όχι σε αυτήν. Η ευχάριστη είδηση της επαναλειτουργίας του δικτύου ηλεκτροδότησης στη Χαλκιδική έτσι ώστε να επιστρέψει ο τόπος στην κανονικότητα μετά τη θεομηνία. Είναι επίσης η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Παιδείας και τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν εκεί. Η αντίδραση των Τούρκων στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς και το θέμα με το Τσίπουρο και τη ρακή της ανατιμήσης. Ωραία. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε το Ethnos.gr και πάμε τώρα να δούμε τι καιρό κάνει αυτή την ώρα, τι καιρό κάνει στη Χαλκιδική και τι καιρό θα κάνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα. Μια καλύτερη μέρα σήμερα. Χθες είχαμε την καταστροφική θεομηνία στην περιοχή της Χαλκιδικής. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει ξημερώσει καλύτερος ο καιρός με ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Όμως και πάλι μεσημέρι απόγευμα περιμένουμε καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Να εξηγήσουμε λίγο τώρα το φαινόμενο της υπερκαταιγίδας που είχαμε λοιπόν, όπως εκδηλώθηκε και επηρέασε τα δυτικά τμήματα λοιπόν της Χαλκιδικής. Κοιτάξτε να δείτε, στην ουσία είχαμε μια σύγκρουση αερίων μαζών με διαφορετικά θερμογρομετρικά χαρακτηριστικά, όπως λέμε, δηλαδή με διαφορετική θερμοκρασία και υγρασία. Από τη μια πλευρά επικρατούσε ένα βόρειο ρεύμα που ήταν σαφώς ψυχρότερο και ξηρότερο. Συνδύθηκαν δηλαδή τα δύο ρεύματα. Ακριβώς. Αυτά τα δύο ρεύματα λοιπόν αέρα συγκρούστηκαν πάνω από το θερμαϊκό και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή έτσι η καταιγίδα και βέβαια ο υδροσύφωνας που επηρέασε τα παράλια τμήματα, τα δυτικά παράλια τμήματα της Χαλκιδικής. Με τις καταστροφές βέβαια που είδαμε δυστυχώς ότι προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία. Τις επόμενες ημέρες τι καιρό θα έχουμε? Τώρα, πάμε να δούμε λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Πάμε λοιπόν να τρέξουμε λίγο τις κάρτες. Ναι. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα θα είναι η αστάθεια, κυρίως, βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά για σήμερα λοιπόν, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και επισημαίνουμε την περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και του Βόρειου Αιγαίου. Προσοχή κυρίως από αργά το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες. Εκεί πάλι θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες που ενδέχεται να έχουν ένταση. Πάμε να δούμε και για αύριο Σάββατο, όπου βλέπουμε ότι και πάλι στις ίδιες σχεδόν περιοχές από την Λαμία θα λέγαμε και βορειότερα. Και από την Πίνδο και ανατολικότερα, βλέπετε ότι και πάλι θα αναπτυχθούν καταιγίδες κατά τη διάρκεια του απογεύματος και των πρώτων βραδινών ώρων, που δεν αποκλείεται και πάλι να είναι τοπικά ισχυρές. Μεγάλη όμως προσοχή θα πρέπει να δείξουμε από την Κυριακή και μετά, και μάλιστα θα λέγαμε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Είναι τρεις επικίνδυνες ημέρες. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επηρεαστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, και αυτό γιατί θα σχηματιστούν δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Κλέρυχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε στα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοίνωσε Υπουργός Παιδείας. Σε λίγα λεπτά κοντά σας. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Νίκη Κεραμέως ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά και εμείς πάμε πάλι στο Υπουργείο Παιδείας αυτή τη φορά για να συναντήσουμε την συντάκτρια του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ, τη Μέρη Ορφανίδη. Μέρη, καλή μέρα και σε σένα, να μας εξειδικεύσεις λίγο τα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως.
Αλεξία Βασίλη, είναι η πρώτη φορά που νέα υπουργός Νίκη Κεραμέως, η νέα υπουργός παιδείας, μέσα από το Υπουργείο, από το γραφείο της και δίπλα στον Πρωθυπουργό, μίλησε επίσημα για την κατάργηση του ασύλου. Για διάταξη που θα περάσει στον πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει η νέα κυβέρνηση, αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Επίσης, πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο κάνει όλες τις ετοιμασίες προκειμένου τα σχολεία το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμα από βιβλία και εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ δήλωσε ότι θα συνεχίσει η προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, 4.500 εκπαιδευτική και βοηθητικό προσωπικό στην ειδική αγωγή. Επίσης, η κυρία Κεραμέως είπε χαρακτηριστικά ότι δεν φταίνε οι μαθητές γιατί κάθε φορά αλλάζει η κυβέρνηση, θέλοντας να πει ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις για το επόμενο σχολικό έτος θα γίνουν με τις αλλαγές που πέρασε ο Κώστας Γαβρόγλου, αν χρειαστεί θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Επίσης, καταργείται, δεν θα δημιουργηθεί τελικά η τέταρτη νομική της χώρας στην Πάτρα. Ναι. Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, δεν έχει σχέση με την πόλη, αλλά έχει σχέση με τη σχολή, το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι δικηγόροι. Ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να σου πω ότι δίπλα στην νέα Υπουργό Παιδείας, δήλωσε απόλυτη εμπιστοσύνη και τους χαρακτήρισε ως συμμάχους τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και μίλησε για αναβάθμιση και για ακόμη περισσότερη ποιότητα του δημόσιου σχολείου για όλα τα Ελληνόπουλα. Αλεξία. Αναμένουμε λοιπόν το πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή και θα αφορά και την παιδεία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Θέλαμε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει με το 112, με το τηλέφωνο 112, ποιο ήταν το πρόβλημα και ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε από εδώ και στο εξής, ενώ το απόγευμα θα έχετε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσετε από αυτού. Ο διαγωνισμός είχε ξεκινήσει για πρώτη φορά το 2010, μπήκε στο χαρτί, το 2011 ξεκίνησε. Προβλεπόταν χρόνος υλοποίησης τα 4,5 χρόνια, αρκετά μεγάλο διάστημα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω είναι προφανές ότι έχουν παρέλθει αρκετά παραπάνω από 4,5 χρόνια από το 2011. Υπήρξαν διάφορες αστοχίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση του έργου στην πορεία. Χθες ενημερώθηκα από την κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ, η οποία προκήρυξε το έργο. Ο χρήστης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά την προκήρυξη και την διαχείριση ουσιαστικά του συστήματος που θα παραλυφθεί κάνει η κοινωνία της πληροφορίας. Με ενημέρωσαν ότι το έργο θα είναι έτοιμο στο τέλος του έτους. Σήμερα θα παρευρεθώ σε μια δοκιμή, μια πρώτη δοκιμή, μια από τις πρώτες δοκιμές στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στο Χαλάνδρη, στη μία το μεσημέρι. Και αυτό το οποίο επιδιώκουμε να δούμε είναι αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια λύση νωρίτερα από την τελική ημερομηνία παραλαβής. Δηλαδή, αφενός να δούμε ότι το σύστημα δουλεύει και δουλεύει καλά όταν θα παραλυφθεί, αλλά πέραν τούτου να προσπαθήσουμε να έχουμε και κάτι πριν για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως αυτή που συνέβη στη Χαλκιδική. Άρα, πλήρως λειτουργικό θα είναι στο τέλος του έτους, μας είπατε, αυτό το σύστημα. Τι είναι όμως αυτό, δηλαδή το 112, πώς θα λειτουργεί, κύριε Πιερακάκη? Όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο το 112, αυτό, θα απαντάει κάποιος από την πυροσβεστική, κάποιος από την αστυνομία, κάποιος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας? Καταρχήν, ο αριθμός λειτουργεί. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι το λεγόμενο Cell Broadcasting System, δηλαδή το σύστημα το οποίο στέλνει μηνύματα και κάνει και πολύ πιο γρήγορο γεωεντοπισμό. Και σήμερα έχουμε γεωεντοπισμό, αλλά αυτός ο γεωεντοπισμός αργεί, δεν είναι γρήγορος. Ναι. Θα έχει τρία πράγματα αυτό το σύστημα όταν το δείτε στην ολότητά του. Δύο εξερχόμενα και ένα εισερχόμενο. Τα εξερχόμενα είναι τα μηνύματα, δεν είναι SMS, είναι σαν SMS τα μηνύματα αυτά. Είναι φωνητικές κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα και αυτό θα γίνεται ένα κυψέλι κινητής τηλεφωνίας. Και θα υπάρχει και ένας ταχύτατος γεωεντοπισμός. Οπότε το σύστημα, όταν θα δουλέψει πλήρως, θα έχει αυτά τα στοιχεία. Εμείς, μέχρι την παραλαβή του συστήματος στο τέλος του έτους, τι πρέπει να κατοχυρώσουμε? Πρέπει να κατοχυρώσουμε την τεχνική του διάσταση. Δηλαδή ότι αυτό θα δουλεύει για όλες τις κινητές συσκευές. Αυτό είναι το οποίο κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε, όπως σας είπα και πριν, ταυτόχρονα να δούμε, γιατί ξέρετε, έχει περάσει ένας χρόνος από το μάτι. Κακό συζητάμε αυτή τη στιγμή για ενδιάμεση λύση. Η ενδιάμεση λύση προφανώς έχει υπάρξει πολύ νωρίτερα. Άρα, κύριε Πιερακάκη, να το καταλάβουμε, όποιος σε μια περιοχή, αν έρχεται μια φυσική καταστροφή και οι πολίτες που ζουν και οι κάτοικοι της περιοχής, ακόμα και οι τουρίστες, θα ενημερώνονται στο κινητό τους τηλέφωνο ότι έρχεται μια φυσική καταστροφή, ότι έχουμε ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο? Λοιπόν, εδώ ακριβώς η ερώτησή σας είναι κλειδί για τον εξής λόγο.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της κοινωνίας πληροφορίας είναι υπεύθυνο για την τεχνολογία, δηλαδή για να δώσει το σύστημα. Το πιο ουσιαστικό είναι αυτό που υπονοείται. Είναι το management, είναι η διαχείριση. Γιατί το ποιο μήνυμα θα στείλεις, σε ποιον θα το στείλεις, σε ποιες γλώσσες θα το στείλεις και το τι θα του λες, είναι μια απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί από τους ειδικούς. Εγώ είχα ακούσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πέρσι την παρουσίαση του κυρίου Συνολάκη για το ΜΑΤΙ. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται και πολύ βαθιά γνώση της εκάστοτε περιοχής, το που βρίσκονται και οι ψέλες της τηλεφωνίας. Ακριβώς. Αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από τους Δήμους που έχουν τα σχετικά σχέδια. Η δουλειά η δικιά μας είναι όμως να παραδώσουμε μια τεχνολογία που δουλεύει και μια τεχνολογία που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε να λειτουργεί στην πράξη, διότι ο σχεδιασμός είναι, είναι πολύ καλός. Οι συμβάσεις είχαν υπογραφεί και στο παρελθόν και για τα SMS και για το 112, δηλαδή και το 2010 είχε υπογραφεί η σύμβαση και το 2018, αν θυμάμαι καλά, είχε υπογραφεί ανάλογη σύμβαση, αλλά δεν προχώρησαν και δεν έγινε πράξη το ότι είχαν συμφωνήσει στα χαρτιά. Ακριβώς. Απλώς επειδή σε άλλες χώρες λειτουργεί και λειτουργεί καλά και έχουμε δει να σώζονται ζωές από τέτοιου τύπου συστήματα, πρέπει επιτέλους να το κάνουμε στη χώρα μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά τραγικά συμβάντα και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για καθυστερήσεις. Θα είναι πανάκι όμως, πιστεύετε, το να λειτουργεί πλήρως το 112? Βέβαια, δεν είναι αρμοδιότητα σε αυτή η ερώτηση, αλλά γενικότερα το ρωτάω. Το να αν θα έχουμε καταφέρει να λειτουργεί πλήρως το 112, θα είναι ένας λόγος σημαντικός ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα σε περιοχές όπου θα ξεσπάσει άλλη κρίση? Πανάκια δεν είναι τίποτα. Αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι το καλύτερο που μπορούμε κάθε στιγμή που το μπορούμε. Και το 112 είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Πρόληψη πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το θέμα. Πρόληψη και σχεδιασμός και εφαρμογή του σχεδίου που φαίνεται ότι το σχεδιάζεται πολύ καλά. Ωραία, θα αναμένουμε και τη συνάντηση που θα έχετε με τον Πρωθυπουργό το απόγευμα και βεβαίως τη δοκιμή που θα κάνετε σε λίγη ώρα στο κέντρο επιχειρήσεων στο Χαλάνδρη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, διότι είναι πολλά θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Και φυσικά το θέμα της Χαλκιδικής, αλλά και έχει αναδειχθεί και το θέμα του ασύλου. Μιας και θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση, και αυτό είναι και αφορμή τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργείο Παιδείας. Μαζί μας η συνάδελφος η Κατερίνα Παπαδούκα. Καλημέρα. Δούκα, καλημέρα. Συγγνώμη, Κατερίνα Δούκα, ναι, σωστά. Δεν πειράζει. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Και ο κ. Νίκος Παρασκευόπουλος, ο πρώην Υπουργός. Καλώς ήρθατε, κύριε Παρασκευόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από τον κύριο Μαρκόπουλο, διότι το θέμα του ασύλου είναι ένα από τα βασικά θέματα, ένα από τα πρώτα θέματα που αναδεικνύει αυτή η κυβέρνηση. Λογικό δεν είναι, δε. Τι πρέπει άλλο να περιμένουμε? Πόσο ακόμα θα καταστραφούν τα ελληνικά πανεπιστήμια, πόσο θα απομειώνεται η περιουσία του ελληνικού λαού και κυρίως των φτωχών και λαϊκών στρωμάτων, τα οποία εκεί πηγαίνουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι το μέλλον της χώρας μας. Τι θα κάνουμε, θα κρύβουμε για πολύ καιρό ακόμα αυτό το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι? Το να μιλάμε για το πανεπιστημιακό άσυλο σε μια περίοδο που όλος ο πλανήτης προχωράει, επενδύει στην καινοτομία, επενδύει στην εκπαίδευση, στην έρευνα. Και εμείς ακόμα να συζητάμε. Θα είναι κατάργηση ασύλου με προϋποθέσεις, κύριε Μαρκόπουλε. Αυτό θα συζητηθεί. Είναι κάτι το οποίο θα μελετηθεί. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα νομίζω είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί και προεκλογικά. Ο ελληνικός λαός ψήφισε και με αυτή την ατζέντα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Ναι. Και είναι κακά τα ψέματα. Πρέπει να εκμοντερνιστούν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Όποιος έχει παιδί στο ελληνικό πανεπιστήμιο ή όποιος φοιτά στο ελληνικό πανεπιστήμιο καταλαβαίνει τι εννοούμε. Έχουν εξελιχθεί, αντί να είναι χώροι στους οποίους θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις, να βγει καινοτομία, ενδεχομένως να έχουμε και συμπράξεις να παραχθούν αποτελέσματα εκεί, εμείς βλέπουμε τον κάθε μπαχαλάκι να πηγαίνει να κρύβεται, να πετάει βόμβες μολότοφ και να θεωρεί αυτό το χώρο κάτι περίπου σαν το σπίτι του. Αυτό δεν πρέπει να τελειώσει. Οι πολίτες που μας βλέπουν το ξέρουν. Κύριε Παρασκευόπουλε, τι λέτε? Καταρχήν, λέω συγχαρητήρια στον κύριο Μαρκόπουλο για την εκλογή του ως βουλευτή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ασφαλώς η ασφάλεια στο πανεπιστήμιο και η ακαδημαϊκή ειρήνη είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα αγαθό το οποίο το χρειάζεται και το πανεπιστήμιο και όλη η ελληνική κοινωνία. Ένα σημαντικό όμως μέρος του προβλήματος και όχι λύση του προβλήματος είναι ότι αντί να μελετάμε πραγματικές λύσεις, δηλαδή λύσεις με πρακτική αποτελεσματικότητα, επί 40 χρόνια ασχολούμαστε με το άσυλο. Το οποίο άσυλο έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν είναι παράμετρος της λύσης του προβλήματος. Και λέω ότι έχει αποδειχθεί γιατί καταργήθηκε το 2011 πλήρως με τον νόμο 4009 της κυρίως Διαμαντοπούλου και η κατάσταση δεν βελτιώθηκε καθόλου, ίσα ίσα και λίγο χειροτέρευσε. Δηλαδή θυμάμαι. Για ποιο λόγο όμως, κύριε Παρασκευόπουλε, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες μιλάμε για τα πανεπιστήμια, την παραβατικότητα ορισμένων μέσα στα πανεπιστήμια και δεν έχουμε δώσει ακόμα λύση? Γιατί δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν έχουμε προσφύγει στα μέσα τα οποία πραγματικά μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση και να την κάνουν πιο αποτελεσματική. Ποια είναι τα μέσα αυτά? Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται
οπωσδήποτε και ο ποινικό έλεγχο. Ασφαλώς δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά είναι μια συνθήκη αναγκαία μεν, όχι ικανή. Και να σας δώσω παραδείγματα αποτελεσματικής πολιτικής απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις. Ναρκωτικά. Σήμερα ένα σημαντικό πρόβλημα του πανεπιστημιακού χώρου είναι ότι εγκαθίστανται πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών. Για να μελετηθεί το πρόβλημα, για να χτυπηθεί το πρόβλημα των ναρκωτικών, χρειάζεται βεβαίως και μελέτη. Αυτό είναι αυτονόητο. Υπάρχει? Η απάντησή μου είναι όχι, διότι το θέμα των ναρκωτικών είναι σύνθετο, δηλαδή έχει και κοινωνικές παραμέτρους και ψυχολογικές και νομικές και ιατρικές παραμέτρους. Και κανείς δεν το μελετά στη συνθετότητά του. Ναι, δεν έχουμε μαθήματα. Ήσασταν 4,5 χρόνια κυβέρνηση για να κάνετε και αυτές τις μελέτες. Δεν το Πανεπιστήμιο έχει αυτοδιοίκηση. Και το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου δεν το κάνει η κυβέρνηση, το κάνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι το εξής, ότι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα πρέπει να συμπράξουν όλοι. Αντί να συμπράξουν όλοι, ο ένας δείχνει τον άλλον, λέει φταίς εσύ, και ο ίδιος δεν κάνει τίποτα. Εγώ σε αυτό θα κάνω κριτική στους συναδέλφους μου, στους καθηγητές. Πολλές φορές περιμένουν μόνο από την πολιτική να δώσει τις λύσεις, ενώ και οι ίδιοι μπορούν να κάνουν κάποια βήματα αναγνώρισης του εδάφους και τη σήματος μιας πολιτικής. Σίγουρα οι εκπαιδευτικοί έχουν μερίδιο ευθύνης, κύριε Υπουργέ, αλλά και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε την αυτοκριτική σας ότι στα 4 χρόνια που είστε στην κυβέρνηση τελικά δεν το προχωρήσετε και τώρα έρχεστε και διαπιστώνετε κάποια προβλήματα και καλούμε την επόμενη κυβέρνηση να τα λύσει. Να σας πω το εξής, ότι το πρόβλημα θέλει μελέτη. Πάντως η κυβέρνηση η οποία τώρα επήλθε έκανε μια επιτροπή η οποία συνέντεξε ένα πόρισμα. Το πόρισμα δεν ήταν ένα πόρισμα κυβερνητικό ή πολιτικό ή κομματικό. Ήταν ένα πόρισμα στο οποίο συνέπρεσαν όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος με επιστολές των Πριτάνων και με έρευνες και του οποίου τα μέλη δεν είχαν καμία κομματική ταυτότητα. Με όλη την εκτίμηση στο πρόσωπό σας και με τη γνώση που έχετε για το θέμα, μου παρουσιάζετε λίγο γενικόλογος. Θα μείνω σε αυτό το οποίο συζητήθηκε πριν. Κυβερνήσατε 4,5 χρόνια. Δεν μπορεί ο τόπος να χάνει 4,5 χρόνια και να βλέπει τα πανεπιστήμια του να ρημάζουν ή να είναι άβατα για να κάνουν την όποια παράνομη δουλειά συγκεκριμένες ριζοσπαστικές ομάδες. Νομίζω ότι πλέον χρειάζεται ένα νέο πνεύμα και μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Ναι. Σαφώς να γίνει μια έρευνα, να γίνει μια μελέτη, να γίνει μια συζήτηση. Όμως το να συζητάμε διαρκώς αυτόν τον τόπο και να μην πράττουμε, δεν πιστεύετε ότι έχει έρθει σε ένα όριο? Κάπου δεν πρέπει να προχωρήσουμε? Συμφωνώ πολύ με τον κύριο Μαρκόπουλε. Και η Νέα Δημοκρατία θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Μαρκόπουλε, και εσείς κάνατε την κριτική σας. Και εσείς λέγατε ότι δεν τα κάνει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς λοιπόν δεν είχατε καθόλου κλίμα συνένεσης όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Το ίδιο κάνατε κι εσείς τώρα ως ΣΥΡΙΖΑ, ήδη έχετε ξεκινήσει την κριτική από την πρώτη μέρα που έγινε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Η κριτική στα μέτρα τα οποία λαμβάνει ο Υπουργός Παιδείας είναι κάτι το οποίο είναι ευρύτερο και οπωσδήποτε πρέπει να γίνει κατά περιοχή. Δεν νομίζω ότι με μία κουβέντα που είπα ότι αυτό προκύπτει ότι υπάρχει μια στήρια αντιπαράθεση από την πρώτη στιγμή. Πολλά θέματα θα συζητήσουμε, θα δούμε και σωστά, θα δούμε και θέματα τα οποία δεν είναι σωστά. Αυτό που λέω είναι ότι η συζήτηση που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος ότι γινόταν επί 4,5 χρόνια, γινόταν επί 40 χρόνια, κύριε Μαρκόπουλο, και δεν είχαμε αποτέλεσμα. Υπήρξε δράση όμως. Η δική μου επιφύλαξη είναι ότι συνεχίζουμε μια συζήτηση η οποία είναι άκαρπη, ενώ υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να είναι αποτελεσματικά. Όπως ποια μέτρα, κύριε Υπουργέ? Το πόρισμα έχει εισφέρει ένα μέτρο. Λέει ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης ή, εν πάση περιπτώσει, ένας χώρος διαβούλευσης όταν έχουμε προβλήματα στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα προβλήματα ασφάλειας, στο οποίο να μετέχει και η εισαγγελέας, να μετέχει και η αστυνομία, να μετέχουν οι καθηγητές, οι φοιτητές με εκπρόσωπό τους, ακόμα και το περιβάλλον, δηλαδή η πόλη, ώστε όλοι μαζί να δούνε πώς ο καθένας μπορεί να συμβάλλει, βλέποντας τη δικιά του ευθύνη για το θέμα, το δικό του μερίδιο ευθύνης για το θέμα, στην επίλυσή του. Γιατί τι παρατηρήσαμε? Ότι ο καθένας λέει, ο ένας λέει φταίει το κράτος, ο άλλος λέει φταίνε οι φοιτητές, ο τρίτος λέει φταίει η αστυνομία που δεν επεμβαίνει. Και όλοι δεν κάνουν τίποτα. Ποιος έφταιγε 4 χρόνια που δεν είχαμε την κατάργηση του ασύλου? Αυτό σας λέω. 4 χρόνια τώρα, 40 χρόνια τώρα μάλλον, λέω ότι ένα πρόβλημα είναι η ασυνεννοησία εκεί όπου το πρόβλημα είναι σύνθετο. Ναι, αλλά απλώς οι κυβερνήσεις δεν είναι για να διαπιστώνουν τα προβλήματα, είναι για να τα λύνουν. Και ήσασταν αρκετό καιρό στην εξουσία, ώστε να φέρετε μία λύση, σε συνεργασία βέβαια με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Δεν είναι έτσι, δεν συμφωνείτε σε αυτό? Βεβαίως, η κυβέρνηση, όταν λέω ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, δεν ξέρω και την πολιτική. Απλώς λέω ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να λυθεί όταν μόνο ένας πόλος ενοχοποιείται, όταν ο ένας μόνο πόλος καλείται να παρέμβει.
διότι πρέπει όλοι να συμπράξουν για να έχουμε ένα καλύτερο πανεπιστήμιο. Δεν σας βοήθησε η πανεπιστημιακή κοινότητα, εννοείται, να προχωρήσετε σε λύσεις. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν έγινε ένα πόρισμα το οποίο ήταν πραγματικά ανοιχτό, ναι, και θα έλεγα και συστημικό, δηλαδή καλούσε τους πάντες να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος, χωρίς προσιλώσεις, χωρίς μονομανίες, χωρίς φανατισμούς και χωρίς καμιά ταυτότητα πολιτική, και το Πανεπιστήμιο δεν το αξιολόγησε, δεν το συζήτησε, παρά το γεγονός ότι συνέβαλε στη διαμόρφωσή του. Κύριε Παρασκευόπουλο, είχαμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τώρα δεν ξέρω αν ήταν μόνο σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών ή κάτι άλλο, ότι υπήρχαν χώροι σε πανεπιστήμια που ήταν άβατο. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει τι γινόταν μέσα σε αυτά τα κτίρια. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει ακόμα ή αν ίσχυε και τότε. Αλλά αυτό ακόμα και σαν πληροφορία δήλωνε ότι υπάρχουν κάποια θέματα μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, δεν μπορεί, άμα δεν ξέρεις τι σημαίνει σε ορισμένους χώρους του πανεπιστήμιου και κανείς δεν μπορεί να μάθει, είναι ένα ζήτημα αυτό. Φυσικά είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν και ακόμα τέτοιες. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν, δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχω μια καταγραφή, δεν έχω πάει κυρίως στο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή. Αυτό. Αλλά στα 40 χρόνια είχαμε πάντοτε πότε ένα κηλικείο, πότε άλλοτε ένα υπόγειο, άλλοτε ένα χώρο. Τα οποία ήταν υποκατάληψη πλήρη. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και πιο απλά προβλήματα που δεν λύθηκαν, όπως του παραεμπορίου. Στην ΑΣΟΕ να είναι τα αντικείμενα προς πώληση απ' έξω και οι πολιτές από μέσα. Ακριβώς αυτά τα κάγκελα. Γενικά υπάρχει μια εικόνα ότι δεν λειτουργεί το κράτος. Ξέρετε, υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν νόμοι για το παρεμπόριο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν είναι η έλλειψη των νόμων. Είναι ότι μη εφαρμογή των ήδη νόμων που υπάρχουν. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει μια νομοθεσία συγκεκριμένη για το παρεμπόριο. Γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί παρουσιάζεται, να το πω έτσι και λίγο πιο λαϊκά, χωρίς να θέλω να λαϊκίσω, ένα κράτος large απέναντι στον κάθε παρανομούντα? Αυτό δεν πρέπει κάπου να μπει ένα φρένο? Εκτός αν δεν μας αρέσουν οι νόμοι μας, να τους συζητήσουμε. Να λέμε, παιδιά, σαν κράτος εμείς θέλουμε το παρεμπόριο να λειτουργεί και να λειτουργεί μπροστά στα μάτια μας. Δεν γίνεται. Υπάρχει μια λογική ξεχαρβαλώματος και αυτό νομίζω ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία γρήγορα να κλείσει. Πρέπει να αρχίσει το κράτος να λειτουργεί. Από τον απλό αντικαπνιστικό νόμο, τον οποίο δεν σέβονται καν τα μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης, μέχρι το νόμο για το παρεμπόριο και μέχρι το να πάμε να κάνουμε ένα λειτουργικό πανεπιστήμιο. Και να πω και κάτι άλλο. Εδώ άλλες χώρες συνεργάζονται, και ζητώ συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, αλλά κάποιες άλλες χώρες συνεργάζονται με την ιδιωτική πρωτοβουλία, χρηματοδοτούν ιδιωτικές επιχειρήσεις στην έρευνα και παράγεται αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα είμαστε φοβερά φοβικοί ακόμα και γι' αυτό. Μην τυχόν και μπει η μεγάλη εταιρεία σε πανεπιστήμιο και χρηματοδοτήσει έρευνα, μην τυχόν και γίνει κάτι τέτοιο, οι κακοί πλουτοκράτες που πάνε να μπουν στα πανεπιστήμια. Οι Αμερικάνοι δηλαδή και όλοι οι προηγμένες χώρες που το κάνουν αυτό είναι κακοί και είναι χαζοί. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε οι έξι. Δεν κάνουμε πρώτα, κύριε Μαρκόπουλε, και μετά να δούμε τι επιχείρησε. Ένα-ένα, να τα βάλουμε κάτω. Αλλά και αυτό πρέπει να απαντηθεί πάντως. Προφανώς, φυσικά. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί σας είπα ότι η αντιμετώπιση της παρανομίας του Πανεπιστημίου πραγματικά είναι ένα στίχημα παμπάλαιο, ανοιχτό, και από την ώρα που οι μέχρι σήμερα πολιτικές, όπως θα καταργήσουμε το άσυλο και θα τα κάνει όλα η αστυνομία, δεν έχουν πετύχει, πρέπει επιτέλους να στραφούμε σε τρόπους πρακτικούς και αποτελεσματικούς. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Μας δυσκολεύουν όλα τα ζητήματα τα οποία θέλουν συνεργασία και συντονισμό. Πάμε στις απλές λύσεις, στις καραμέλες, φταίει το άσυλο. Μάλιστα. Και δεν σκύβουμε όλοι να κοιτάξουμε. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Παρασκευόπουλε, είπε, ζήτησε συνένεση στα μεγάλα θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος τώρα να δίνει κάποια ψηφονοχής, να συνενεί στις μεγάλες πρωτοβουλίες που θα προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση? Μα φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξετάζει την καθεμία πρόταση και θα παίρνει θέση ανάλογα με το περιεχόμενό της και χωρίς τυφλότητα και αγγυλώσεις. Ασφαλώς, αν ένα μέτρο είναι σωστό, θα πάρει μια θετική θέση απέναντι σε αυτό. Ορίστε. Και για το θέμα του ασύλου. Κοιτάξτε, εγώ δεν το δω ως θέμα ασύλου, θα το δω ως θέμα παραβατικότητας και εγκληματικότητας ακόμα μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Το ασύλου είναι τίτλος. Και χώρο ακαδημαϊκού ασύλου. Και χώρο, με συγχωρείτε, ακαδημαϊκής ειρήνης. Σε αυτό το θέμα ασφαλώς θα μετάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ασφαλώς θέλει την επίλυσή του. Αυτό προσπάθησε να κάνει και με μια επιτροπή η οποία εισέφερε ένα πόρισμα. Και ξέρετε γιατί το πόρισμα αυτό δεν εφαρμόστηκε, το οποίο έγινε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης? Διότι το Πανεπιστήμιο είναι αυτοδιοικούμενο και οπωσδήποτε θα έπρεπε και το ίδιο να το υιοθετήσει προκειμένου να προχωρήσει. Αυτό δεν έγινε. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να ζητώ δύο λόγια πάντως και για την διασύνδεση με τον ιδιωτικό χώρο. Ναι. Κοιτάξτε. Ασφαλώς έχει προχωρήσει η διασύνδεση με τον ιδιωτικό χώρο. Οι επιτροπές ερευνών, η ΕΛΚΕ των πανεπιστημίων,
δουλεύουν σε πολύ σημαντικό μέρος με ιδιώτες χρηματοδότες ερευνών. Σε σχέση με το εξωτερικό, είμαστε πίσω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι οι επιτροπές μας ερευνών καταρχήν έχουν τζίρο τόσο ψηλό, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει να συναγωνίζεται τον τακτικό προϋπολογισμό. Τα προγράμματα που εκτελούνται στη χώρα μας είναι διεθνώς ανταγωνιστικά στον χώρο της εκπαίδευσης και αγορά απορροφά πολλά από τα προϊόντα τα οποία προχώρουν. Πάμε λίγο και ένα σχόλιο να σας ζητήσω για το θέμα της Χαλκιδικής. Είχαμε την τραγωδία προχθές το βράδυ. Κύριε Μαρκόπουλο, είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός με τους 7 δυστυχώς νεκρούς? Δεδομένων των συνθήκων και δεδομένης της πρόσφατης παράδοσης παραλαβής των Υπουργείων, με την έννοια είχαμε υπουργούς οι οποίοι δεν είχαν καν ενημερωθεί για τα προβλήματα, νομίζω ότι πραγματικά υπήρξε ένα πολύ πολύ θετικό αποτέλεσμα. Είδαμε τους υπουργούς να συντονίζονται, να συσκέπτονται, είδαμε να μεταβαίνουν αμέσως στις περιοχές για να λύσουν προβλήματα. Τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Καραμανλή. Νομίζω ότι για τη δεδομένη κατάσταση υπήρξε μια πραγματικά καλά οργανωμένη ενέργεια. Θέλω να σχολιάσω και να δώσω, πιστεύω, και πάσα και στον κύριο Παρασκευόπουλο, το tweet του Πρωθυπουργού. Θα θυμίσω ότι και καλά δεν θέλει να κάνει περίπου, έλεγε, αυτά τα οποία έγιναν με τους προηγούμενους και τις καταστροφές στο ΜΑΤ και τη Μάνδρα. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή και με εντολή του Κυριακού Μητσοτάκη είχε αποφύγει οποιοδήποτε πολιτικό σχόλιο για την καταστροφή στο ΜΑΤ. Η συζήτηση ξεκίνησε από την περίοδο που βγήκαν στοιχεία για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και για τα τεράστια λάθη που έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι την ίδια στιγμή του προβλήματος. Θυμάμαι, κανένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε βγει την ώρα του προβλήματος και ενώ θρηνούσαμε ως χώρα να κάνει κριτική και να επιτεθεί. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν πλέον άρχισε να αποκαλύπτεται ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε τι είχε γίνει στο ΜΑΤΙ, ότι υπήρξε ένα θέατρο το οποίο στήθηκε και από εκεί και πέρα έγινε η κριτική, όχι την ίδια στιγμή. Επομένως, ο Πρωθυπουργός έχει υποπέσει σε ένα σφάλμα, σύγκρινε καταστάσεις που δεν υπάρχουν. Ο πρώην Πρωθυπουργός, πολύ σωστό, ο κύριος Τσίπρας, υπέπεσε σε σφάλμα, νομίζω βιάστηκε πάρα πολύ, γιατί η Νέα Δημοκρατία ποτέ στις πρώτες ώρες και ημέρες της καταστροφής στο ΜΑΤΙ δεν άσκησε τέτοια κριτική. Να απαντήσει λίγο, κύριε Ζώσου. Μα φυσικά και εγώ δεν θα σπέψω να γίνω τιμητής όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα και να πω ότι εδώ υπάρχει ευθύνη εκεί, άλλωστε η ευθύνη είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνάται αν υπάρχει και μόνο κανείς να συζητά στη συνέχεια. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ποτέ δεν μπορούσα να συμφωνήσω και δεν μπορούσα να καταλάβω αυτή την επαναλαμβανόμενη ρητορία ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε και δεν είπε τίποτα. Θα είχε κανένα συμφέρον ο Πρωθυπουργός να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτός ο αριθμός των νεκρών και για 2 ώρες να καθυστερήσει, να αποκαλύψει την πραγματικότητα και στη συνέχεια. Καλά, το ομολόγησε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ότι γνώριζε, είχε εικόνα ότι υπάρχουν 2 νεκροί, αλλά οι συνεργάτες του μπροστά στις κάμερες ήταν διστακτικοί και δεν του είπαν την αλήθεια, ενώ τον είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι υπάρχουν 2 νεκροί στο ΜΑΤΙ. Συνεργάτες, βέβαια, τους οποίους μετά κράτησε κανονικότητα και δεν τους έδιωξε. Όχι όλους. Ο κύριος Τόσκας παρέμεινε για ένα διάστημα. Παραιτήθηκε μετά, όπως και ο αρχηγός της Πυροσβεστικής. Ο κύριος Τζανακόπουλος παρέμεινε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και έκανε και εκλογές μαζί του. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, οι συνεργάτες οι κακοί, εγώ είμαι ο καλός. Με συγχωρείτε. Κάποιοι από αυτούς παρέμειναν στο σχήμα μέχρι και τέλους. Το ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε και το ότι οι συνεργάτες του δεν του είχαν πει την αλήθεια είναι 2 αντιφατικές τοποθετήσεις. Η πραγματικότητα είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι υπήρχε διαχείριση μιας κατάστασης η οποία προχώρησε με ρυθμούς καταιγιστικούς, καταιγίδας πραγματικής, γιατί έτσι ήταν η χρόνη προόδου αυτής της καταστροφής και αυτής της τραγωδίας. Νομίζω ότι η ουσία ήταν το τι έγινε και τι δεν έγινε και όχι το τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε. Μάλιστα. Κατερίνα, ένα σχόλιο από σένα. Εγώ δεν θέλω να κάνω καμία συσχέτιση μεταξύ θυμάτων και πολιτικής τοποθέτησης. Εγώ προσωπικά. Το θέμα όμως είναι ότι άκουσα και πριν τον κύριο Χατζηδάκη, που είχε βγει εδώ σε εσάς, να λέει ότι προσπαθεί να συνεννοηθεί με ανθρώπους. Άφησε κάποιες αιχμές, θεωρώ εγώ, ότι δεν είναι πολύ εύκολο να συνεννοηθεί. Δεν έχει τοποθετήσει ο ίδιος ως υπουργός κάποιους συνεργάτες. Είναι επιλογές ίσως της προηγούμενης κυβέρνησης ή της προπροηγούμενης. Δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω ποιο εννοούσε ο κύριος Χατζηδάκης, διότι νομίζω με τον κύριο Τζιτζικώστα ο κύριος Χατζηδάκης έχει άριστη σχέση. Δεν μιλάω για τον κύριο Τζιτζικώστα. Μιλάω για ανθρώπους που είναι σε κρατικούς φορείς τοποθετημένοι. Ναι.
Εννοείς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όχι, γιατί και αυτή είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, της νέας κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα όμως μιλάνε με πάρα πολύ κόσμο από τον ΑΔΜΙΕ, από τη ΔΔΕ, για να συνεννοηθούν. Το θέμα είναι να υπάρχει μια γρήγορη αντιμετώπιση της κρίσης. Η κυβέρνηση ήταν τόσο λίγο στην πράξη να μπορεί να χειριστεί αυτή την κατάσταση, μόλις 24 ώρες μετά την ορκομοσία της. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να την ψέξουμε για την πρόληψη. Σωστά. Μπορούμε όμως από εδώ και πέρα για την αντιμετώπιση, γιατί δεν έχει σημασία πότε συμβαίνει κάτι, έτσι. Ναι. Δεν θα σε ρωτήσει η Θεομηνία πόσο μερών είναι η κυβέρνηση για να έρθει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τη συνάδελφο την Κατερίνα Δούκα, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να σε λέω βουλευτή. Θα σε λέω. Μπορεί να σε Δημήτρη. Θα το συνηθίσω. Αυτό δεν αλλάζει, έτσι. Τόσα χρόνια συνάδελφοι είναι σταθερή αξία. Είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, και ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, πρώην υπουργός, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Που είστε σήμερα μαζί μας. Εμείς θέλεις να πάμε στον Τζε Γκεβάρα της δημοσιογραφίας. Ξέρεις ποιος είναι ο Τζε Γκεβάρα της δημοσιογραφίας, ναι. Είναι δικός μας εδώ. Είναι δικός μας, είναι επαναστάτης. Έχει ένα τεπεραμέντο έτσι λατινοαμερικάνικο. Και να μας μιλήσει για τον Τζε Γκεβάρα. Μένιος Σακελαρόπουλος. Εμείς θα σας τιμωρήσω να μην τελειώσει η εκπομπή και να πάει μέχρι το Σεπτέμβρη. Τώρα που έχεις μπει και στο Υπουργικό Συμβούλιο του Όπεν, υπουργός αθλητισμού του Όπεν. Μάλιστα. Μένιος Σακελαρόπουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, πολύ όμορφα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εξαιρετικά βίντεο που έκανες, τα 10 εξαιρετικά βίντεο. Να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και να επανέλθετε σκάβοντας. Η σκαπάνη, λοιπόν, σε αυτή την αυλαία των θεμάτων, μας έστειλε σε ένα ζήτημα που ήταν θαμμένο για 30 χρόνια, για 30 ολόκληρα χρόνια. 1967, Οκτώβρη, είχαμε τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα στην Βολιβία. Έκτοτε όλοι έχασαν τα ίχνη του τι απέγινε το πτώμα του, ισορρός. Χρειάστηκε να περάσουν 30 ολόκληρα χρόνια για να αποκαλυφθεί αυτό. 12 Ιουλίου 1997, 30 ακριβώς χρόνια μετά τον θάνατό του. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η δική μας ανασκαφή. Ας δούμε τι ακριβώς έγινε σε ένα πρόσωπο που έγινε θρύλος βεβαίως, παγκόσμιος θρύλος. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν άνθρωποι μαζί του, είναι ένας παγκόσμιος θρύλος. Ο μεγαλύτερος επαναστάτης του 20ου αιώνα. Μένιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και για το σημερινό βίντεο, αλλά και για τη στήριξη αυτές τις δύο εβδομάδες αυτής της έκτακτης εκπομπής του Studio Open. Εμείς πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα με τον Τζε Γκεβάρα. Πενταδύο χρόνια μετά το θάνατό του, τη βάρβαρη δολοφονία του δηλαδή, με 9 σφαίρες και τον τεμαχισμό των χεριών του στις 9 Οκτωβρίου 1967, ο κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα, ο Αργεντινός γιατρός σύμβολο της Επανάστασης, παραμένει θρύλος και είναι αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες μορφές του 20ου αιώνα. Οι Βολιβιανοί εκτελεστές του τον φοβόνταν ακόμα και νεκρό μετά τις σφαίρες του υπαξιωματικού Μάριο Τεράν που του αφαίρεσε τη ζωή. Τα χέρια του φωτογράφου έτρεμαν μπροστά στο άψυχο κορμί το οποίο φιλούσαν οπλισμένοι στρατιώτες. Κανείς δεν ήξερε που θαύτηκε ο Τσε και αυτό το μυστικό έμεινε σιωπηλό για 3 δεκαετίες. Και τότε... In Bolivia, soldiers are searching for the remains of legendary leftist fighter Che Guevara, more than a quarter of a century after his death. On Friday, they began digging near a remote airstrip southeast of La Paz, where two retired army generals say he's buried. It's believed that Guevara was buried in a mass grave with four of his followers. Αργεντινοί ανθρωπολόγοι αρχικά και στη συνέχεια συνάδελφοί τους από την Κούβα είχαν την πληροφορία ότι ο Τσε είναι θαμμένος στο αεροδρόμιο του Βαγεγκράντε στη Βολιβία. Έσκαψαν 5.000 τετραγωνικά μέτρα με τους κατοίκους να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα και την κυβέρνηση να μην είναι τόσο συνεργάσιμη. Πάντως στις εκκλησίες προσεύχονταν για τον Τσε και αυτό ήταν συγκλονιστικό. Εμπερίμους ουμίλτεμεντε και ο Σπίριτου Σάντο κογκρέγε να ομιλά a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ernesto Che Guevara y compañeros. Μια καινούργια πληροφορία οδήγησε τους ανθρωπολόγους στο σωστό σημείο. Και στις 12 Ιουλίου 1997, ακριβώς 30 χρόνια μετά το θάνατό του, βρέθηκε ο τάφος του Τσε Γκεβάρα. Οι επιστήμονες, με κομμένη την ανάσα, είχαν στα χέρια τους τα οστά του μεγαλύτερου επαναστάτη του 20ου αιώνα, ενός θρύλου στην επανάσταση της Κούβας και όχι μόνο. Δέος, συγκίνηση, ευλάβεια, τρέμουλο, μια ιστορική στιγμή. Ήταν ο σκελετός με τον αριθμό 2
με τα οστά να μεταφέρονται κρυφά στο Ιαπωνικό νοσοκομείο της Σάντα Κρούζ υπό την επιτήρηση των Βολιβιανών. Άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες. Η ανακοίνωση ανατριχιαστική έκανε τον γύρο του κόσμου. Los científicos supieron desde el primer momento que los restos encontrados en Valle Grande eran del Che y sus compañeros caídos en octubre de 1967. 30 años de la historia de la guerrilla en Bolivia se van para Cuba. Los cuatro restos que se encontrarían en esta fosa desde el punto de vista de los cubanos serían lo correspondiente al comandante Ernesto Che Guevara, los de Alberto Fernández Montes de Oca. Ο κόσμος στην Κούβα βγήκε στους δρόμους, κανονικό λαϊκό προσκύνημα με παγκόσμια απήχηση. Ο Φιντέλ Κάστρο υποδέχτηκε δυσορό και από τη συγκίνηση έχασε τα λόγια του. Ο κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους και άνθρωποι κάθε ηλικίας πήγαν να προσκυνήσουν τον Τζε 30 ολόκληρα χρόνια μετά την εκτέλεσή του. Ακόμα συζητιέται εκείνη η απίστευτη πομπή. Ο μύθος του παραμένει ζωντανός και ισχυρός 52 χρόνια μετά τον θάνατό του και οι φωτογραφίες του είναι ακόμα ανάρπαστες. Τα οστά του επαναστάτη θρύλου αναπαύονται πια ήσυχα στο ταπεινό μαυσολείο της Σάντα Κλάρα και το τραγούδι του παίζει ακόμα. Επιστρέψαμε στο στούντιο του Open με τον Βασίλη Τσεκούρα και παραμένουμε στο θέμα της τραγωδίας της Χαλκιδικής, καθώς είναι ακόμη το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Και να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Παπαγιάννη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ήθελα να σας ρωτήσω με την εμπειρία σας, αν έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν στην Ελλάδα και δει στη Χαλκιδική τέτοια τραγωδία με τον ανεμοστρόβιλο που οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο που σε μικρότερη κλίμακα βέβαια επαναλαμβάνεται περίπου 2 με 3 φορές κάθε 3 χρόνια. Επομένως δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αναφορικά με την εμφάνιση. Αυτό που ήταν πρωτόγνωρο βέβαια ήταν η ένταση του φαινομένου και η μικρή χρονική διάρκεια. Γι' αυτό λοιπόν και είχαμε τόσο καταστροφικά αποτελέσματα. Ένα αντίστοιχο φαινόμενο είχαμε το 1983. Δηλαδή πάμε αρκετά χρόνια πίσω για να συζητήσουμε για αρκετά μεγάλες καταστροφές. Τι είχε συμβεί το 1983, κύριε καθηγητά? Ήταν ένα παρόμοιο φαινόμενο από την άποψη τη μετεωρολογική βέβαια, όπου εκεί είχαμε αντίστοιχη δημιουργία ενός μίνι κυκλώνα, όπως αυτή τη φορά. Να πούμε λίγο πώς δημιουργήθηκε αυτό. Βεβαίως. Είχαμε μια ψυχρή εισβολή, δηλαδή ψυχρές μάζες, οι οποίες ήρθαν από βόρειο-δυτικά και εμπλουτίστηκαν πολύ σημαντικά με υγρασία, με νερό ουσιαστικά το οποίο προερχόταν από τον αβαθύ πυθμένα του θερμαϊκού κόλπου. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, η οποία ακολούθως ανέβηκε πολύ γρήγορα προς τα πάνω. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε μερικά περίπου λεπτά ανέβηκε περίπου 12 χιλιόμετρα καθήκης προς τα πάνω. Επομένως εκεί δημιουργήθηκαν το χαλάζι και κατόπιν έπεσε πάνω στην περιοχή. Επομένως, παράλληλα είχαμε βέβαια και κεραυνούς. Πολύ μεγάλη, ισχυρή, θα λέγαμε, κεραυνική δραστηριότητα. 5.000 κεραυνοί διαβάσαμε. Και όλα αυτά τα φαινόμενα σε ένα πολύ μικρό τόπο. Υπήρχαν ενδείξεις. Γι' αυτό είχαμε και τόσα πολλά θύματα και κυρίως λοιπόν πολλές καταστροφές. Κύριε καθηγητά, υπήρχαν ενδείξεις για αυτά τα ακραία φαινόμενα στη Χαλκιδική? Υπήρχαν ενδείξεις βέβαια. Αρκετές μέρες πριν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με το αντίστοιχο και τα αντίστοιχα δελτία καιρού, τα οποία είχαν αναρτηθεί και στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, όπου είχαν προειδοποιήσει για ένα τέτοιο φαινόμενο. Ενδεχομένως να μην ήταν γνωστή η τόσο μεγάλη ένταση, αλλά και η τοποθεσία, η ακριβέστατη. Διότι τα μοντέλα αυτά κάνουν μια πολύ καλή πρόγνωση, αλλά ίσως σε λίγο αλλά μεγαλύτερη πάλι κλίμακα. Πάλι ακραίο φαινόμενο, είχατε δει ότι θα υπάρξει. Τώρα την ένταση του ακραίου φαινόμενου δεν ξέρετε. Ήταν αναμενόμενο. Είχε προγνωστεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βεβαίως.
Κύριε καθηγητά, η τεχνολογία από το 1983 και μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ή δεν μπορεί να προχωρήσει και άλλο, να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε ότι σε λίγη ώρα, σε μία ώρα από τώρα, θα έχουμε αυτό το καιρικό φαινόμενο σε αυτό το σημείο της Ελλάδος, ώστε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να λάβουν έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούν να αποχωρήσουν ή τέλος πάντων να λάβουν τις αποφάσεις τους για να μην αντιμετωπίσουν, να μην έρθουν αντιμέτωποι με την κακοκαιρία. Ναι, αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Προφανώς η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν δορυφορικές μετρήσεις, υπάρχουν μετρήσεις με τα ραντάρ, τα οποία παρακολουθούν ανά δευτερόλεπτο την κίνηση των μαζών αυτών. Ναι. Οπότε ξέρουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται ένα τέτοιο φαινόμενο. Και ακριβώς σε τέτοια δεδομένα στηρίζεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόγνωση. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάρα πολύ σωστή η πρόγνωση αυτή και χρονικά και τοπικά. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν αρκετή όμως η ενημέρωση. Δηλαδή, η τεχνολογία μεν έχει προχωρήσει, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό για να ενημερωθεί και ο κόσμος ώστε να απομακρυνθεί από τα σημεία της καταστροφής. Ναι, ίσως θα πρέπει πλέον να υπάρχει και μια διαδικτυωμένη ενημέρωση με τοπικούς σταθμούς, στα ξενοδοχεία ενδεχομένως, εκεί που είναι οι πολλοί τουρίστες, οι ταβέρνες και όλα αυτά. Θα πρέπει κανείς να σκεφτεί λοιπόν μια διαδικτυακή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, διότι αυτό το φαινόμενο σίγουρα θα επανέλθει. Είναι, κατά τη γνώμη μου, συνδεδεμένο με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το είχαμε δει και σε ανάλογη περίπτωση έξω από την Καλαμάτα την περασμένη χρονιά, το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα τα έχουμε αυτά τα φαινόμενα όλο και πιο συχνά. Επομένως, πρέπει θα ζούμε δηλαδή με αυτά, κύριε Παπαγιάννη, γιατί από τον καύσωνα περάσαμε σε ένα ακραίο φαινόμενο. Είδαμε ακόμα και χαλάζι μες τον Ιούλιο, είδαμε υδροστρόβιλους, μεγάλες καταστροφές, ιδιαίτερα ακραία φαινόμενα. Άρα θα ζούμε από εδώ και πέρα με αυτές τις συνθήκες. Ακριβώς. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυτά που ακριβώς προβλέπονται από τα μοντέλα της κλιματικής αλλαγής είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καύσωνες θα δημιουργούνται όπως και ζήσαμε και θα έχουμε και φυσικά μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 45-50 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι στα επόμενα χρόνια αναμενόμενα. Και παράλληλα και αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα έχουμε κρύες μάζες μαζί με θερμές και η σύγκληση αυτών των δύο μαζών θα επιφέρει τέτοιες χαλαζοπτώσεις. Σίγουρα όχι σε τόσο μεγάλη ένταση πολύ συχνά, αλλά όταν θα γίνεται κάτι τέτοιο θα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προετοιμαστούμε και μέσω της εθνικής πολιτικής προστασίας. Πρέπει δηλαδή η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις που θα ακολουθήσουν να λάβουν τέτοια μέτρα, να λάβουν υπόψη τους πολύ σοβαρά το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι ήδη εδώ και είναι και πιο ισχυρή θα έρχεται. Και προφανώς, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε επίπεδο παγκόσμιο αλλά και εθνικό και ευρωπαϊκό βεβαίως, στο να εξοικονομούμε ενέργεια, να δουλεύουμε στην να έχουμε ανακύκλωση πολύ καλύτερη από ό,τι έχουμε τώρα, λιγότερη κατανάλωση αγαθών, που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρότερη επιβάρηση του περιβάλλοντος με αέρια του θερμοκηπίου. Επομένως, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σας, σε προετοιμασία και ενημέρωση. Όπως μας είπατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιστημονική εξήγηση που μας δώσατε. Και εμείς, Βασίλη, να πάμε λίγο στην οικονομική ατζέντα της ημέρας. Είχαμε χθες μια λευκή λίστα για εργοδότες. Ναι, αυτό το προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, διότι έρχονται και εργασιακά, ασφαλιστικά, αλλά και φορολογικά θέματα, που θα τα αναλύσουμε συνέχεια. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την λευκή λίστα για τους εργοδότες που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, γιατί οι εργοδότες που θα τηρούν την νομοθεσία θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά τις φορές των εργαζομένων. Και αυτοί τότε θα ανταμείβονται με μία έκπτωση. Μπορεί κάποιοι εργοδότες να παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία. Υπάρχουν όμως και αυτοί που παρέμειναν συνεπείς κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σε μια προσπάθεια να διαχωρίσει την ήρα από το στάρι, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει μαύρη λίστα για όσους αυθαιρετούν και λευκό μητρό για τους τίμιους εργοδότες. Φυσικά και είναι δίκαιο, δηλαδή γενικώς ότι έχει σχέση με αρχές που έχουν να κάνουν με την εντιμότητα, με την καταποτλέμηση της διαφοράς, είναι κάτι που είναι θεμητό και πρέπει να συμβαίνει. Ο Θωμάς Γκόλας έχει αρτοποιείο πάνω από 10 χρόνια. Ακόμα και όταν πέρασε τις συμπληγάδες της κρίσης, έμεινε συνεπής στις υποχρεώσεις του. Να το κάνουν, εντάξει, να κερδίσουμε κάτι και εμείς που πληρώνουμε κάθε μήνα το ΦΠΑ μας, το ΔΥΚΑ μας, τους μισθούς.
Τα δώρα των παιδιών, τις άδειες, τα πάντα. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όσους εργοδότες αυθαιρετούν, αλλά και να επιβραβευθούν οι επιχειρηματίες που είναι συνεπείς απέναντι στο κράτος αλλά και απέναντι στους εργαζόμενους. Για τον Χρήστο Τζουρμανά, ο οποίος διατηρεί καφετέρια στην Κυψέλη, η λύση έρχεται μέσα από την μείωση των προστήμων, των φόρων και των εισφορών. Μικρότερη φορολογία, περισσότερα έσοδα για το κράτος. Μικρότερα πρόστιμα για την εργασία, περισσότερα εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι ενταχθούν στο Λευκό Μητρό θα υποφεληθούν από γενναία μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Τη θεωρώ σωστή, αρκεί να υποστηριχθεί. Πάντως, για τους επιρρεπείς στην παρανομία εργοδότες, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα τσουχτερά πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Λοιπόν, και τώρα πάμε να ανοίξουμε λίγο το θέμα της οικονομίας. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και στο Και ο κύριος Θρασίβουλος Μίαρης, φοροτεχνικός. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Μίαρη. Να ξεκινήσω λίγο από τον κύριο Καρούζο, διότι φαίνεται ότι έχουμε ένα σαφάρι, θα ξεκινήσει ένα σαφάρι ελέγχων για τη μαύρη εργασία. Τους ή άλλως και ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε και ζήτησε από τον νέο Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για να ξεκινήσουν αυτοί οι ελέγχοι. Από ό,τι φαίνεται, η στόχευση είναι να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Ασφαλώς για να επιτεθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να στελεχωθεί και το ΣΕΠΕ με επιπλέον ελεκτές. Υπάρχουν δομικά προβλήματα ακόμα στην υπηρεσία αυτή. Από χρόνια έτσι είναι τα προβλήματα. Και νομίζω ότι η στόχευση θα πραγματοποιηθεί αν υπάρξει και μια ποιοτική ηλεκτρονική αναβάθμιση των υπηρεσιών του, σε συνεργασία και με την αναβάθμιση του συστήματος Εργάνη. Τα αποτελέσματα μόνο έτσι θα πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά ουσιαστικά για την επιχείρηση και για την προστασία των εργαζομένων. Αν κάποιον να απασχολεί εργαζόμενο με μαύρη εργασία, δεν τον δηλώνω δηλαδή, έχει ένα πρόστιμο πολύ ψηλό. Ναι, δεν έχει μόνο ένα πρόστιμο. Ξεκινάμε από ένα πρόστιμο 10.500 ευρώ που είναι εξαιρετικά υψηλό. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν και επιμέρους παραβάσεις, γιατί ένας που συλλαμβάνεται ένας ανασφάλιστος, ο εργοδότης δεν κάνει μόνο αυτή την παράβαση, υπάρχουν και άλλες επιμέρους παραβάσεις, το πρόστιμο αυτό προσαυξάνεται και βεβαίως καταλήγει στο τέλος να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, πολλαπλάσιο των εισφορών που θα αναλογούσαν για μια απασχόληση έστω και μιας μέρας. Θέλω λοιπόν να δούμε λίγο σε μια κάρτα τα βασικά κομμάτια που θα έρθει αντιμέτωπη, η προκλήση δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας. Το πρώτο λοιπόν είναι η αδήλωτη εργασία. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο κατώτατος μισθός. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καρούζο, διότι ακούσαμε και διαβάσαμε το ΣΕΒ να πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις λεγόμενες τριετίες. Δεν θέλει δηλαδή να πηγαίνουν οι τριετίες πάνω στο νέο βασικό μισθό. Λοιπόν, να πούμε λίγο καταρχήν πώς είχε ξεκινήσει η ιστορία. Το θέμα των τριετιών είναι μια προσάυξη στο μισθό του εργαζόμενου, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί ενώ στον αριθμό των τριετιών στις 14 Δευτέρου του 2012. Κάθε τριετία λοιπόν που είχε ο εργαζόμενος μέχρι αυτή την ημερχρονολογία προσαυξάνει το μισθό του εργαζόμενου με ένα 10%. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, στην απόφαση με την οποία θέσπισε την αύξηση του κατώτατου μισθού, εξέδωσε μια σχετική εγκύκλιο που έλεγε στην εγκύκλιο ότι οι τριετίες διατηρούνται. Το ερώτημα όμως παραμένει πραγματικά νομικά σε αμφισβήτηση, ναι. Διότι με έναν προηγούμενο νόμο το 2013 έγινε μια έμεση, θα έλεγα, προσπάθεια να καταργηθούν οι τριετίες με μια αόριστη δόκιμη διατύπωση του νόμου. Πάρα πολλοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχα υποστηρίξει ότι ο νόμος δεν κατήργησε τις τριετίες. Βεβαίως, αν η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ήθελε να εξασφαλίσει ακόμα περισσότερο το θέμα, θα μπορούσε να φέρει μια νέα διάταξη νόμου για να το αποσαφηνίσει. Θέλω και σύντομα ένα το τρίτο κομμάτι που είναι οι λεγόμενες αποζημιώσεις. Θα πάμε. Περιορίστηκε λοιπόν να εκδώσει μια εγκύκλιο αντί να έρθει μια νέα διάταξη νόμου και αυτή την εγκύκλιο προσβάλλει ο ΣΕΒ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναμένεται να δούμε το αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα για αυτό που με ρωτάτε σε σχέση με την αλλαγή στο δίκαιο απόλυσης, εισάγεται μια καινούργια έννοια στο δίκαιο της απόλυσης των συμβάσεων αορίστου χρόνου, ναι. Ο βάσιμος λόγος, που έχει να κάνει ουσιαστικά με τρεις προϋποθέσεις διαζευτικές ή που αφορούν στην ικανότητα του εργαζόμενου, μόνο τότε μπορεί να απολύεται ένας εργαζόμενος, ή στη συμπεριφορά του ή στις οικονομικές, θα έλεγα, λειτουργικές ανάγκες επιχείρησης. Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να αποδεικνύει τι από τα τρία συμβαίνουν προκειμένου να απολύσει τον εργαζόμενο. Πρακτικά κάτι πολύ σύντομο, κύριε Καρούζο. Θα έχουμε λιγότερη αποζημίωση όταν κάποιος απολύεται από τη δουλειά του? Όχι, δεν αλλάζει. Η αποζημίωση δεν αλλάζει και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και στο μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθω λίγο και στον κύριο Μιάρη, διότι έρχεται ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο με μειώσεις φόρων, κύριε Μιάρη. Από ό,τι βλέπουμε, ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Η νέα κυβέρνηση έχει σαν στόχο ουσιαστικά να φτιάξει τα φορολογικά, το επίπεδο των επιχειρήσεων. Ναι. Έχουμε το πρώτο μέτρο βελτίωσης στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Είδαμε αυτή τη ρύθμιση να την έχει εμπιστευτεί ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά χρέη μέσα σε όλο αυτό το διάστημα. Μεταξύ αυτό και ο έμφυα, που ο έμφυα είναι ένας φόρος μη ανταποδοτικός, είναι ένας φόρος που επιβάλλεται πάνω στο ακίνητο, ο οποίος δεν φέρνει εισόδημα. Έχουμε βέβαια και ανακοινώσεις για τους συνεπείς φορολογούμενους. Το είχαμε δει και παλιότερα αυτό. Είναι άδικο αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν να φεύγουν από το ποσό των προσαυξήσεων και να πληρώνουν πολύ λιγότερα ποσά. Άρα η επιβράβευση των συνεπών φορολογούμενων θα είναι μέσα στην ατζέντα της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε σημαντικές αλλαγές, σημαντικές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, γιατί για εξαγγελίες μιλάμε, για μείωση ουσιαστικά του συντελεστή φυσικών προσώπων. Από το 22 στο 9 η πρώτη κλίμακα με παράλληλη διατήρηση του αφορολογήτου στα 8.636 τα οποία ισχύουν σήμερα. Και ο ανώτατος συντελεστής θα περιοριστεί από το 45% στο 40%. Ένφια επίσης έχουμε. Έχουμε ένφια. Έχουμε ακούσει αυτό νομίζω. Αυτό ήταν από τις βασικές δεσμεύσεις της τωρινής κυβέρνησης. Προεκλογικά είχαμε ακούσει τη μείωση κατά 30%. Εγώ να σημειώσω ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος άδικος, επιβάλλεται επί αντικειμενικών αξιών και θα πρέπει συνολικά ο φόρος αυτός να αλλάξει φιλοσοφία. Να υπάρχει απαλλαγή τουλάχιστον στο 50% της ιδιοκτησίας και να δούμε σε αυτά τα ακίνητα τα οποία προσφέρουν εισόδημα να απαλλαγεί η πρώτη κατοικία στον κάθε φορολογούμενο. Κάτι που ζητούσαν αυτά δύο επόμενα, τα οποία το ζητάει η αγορά, τα ζητούν ελεύθεροι επαγγελματίες στην ουσία, κύριε Μιέρη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ουσιαστικά αυτό και που το είδαμε και εφαρμόστηκε από το 2011 με προοπτική να φύγει το 2014 και έχουμε 19 ισχύει ακόμα, είναι το τέλος επιτιδεύματος. Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, ακόμα και για τις μηδενικές. Είδαμε στα τελευταία νομοσχέδια να έχουμε κάποιες απαλλαγές για αγρότες, για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν, θα ισχύουν και φέτος στις φορολογικές δηλώσεις, γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμα και θα δούμε και μεγάλες παρατάσεις. Θα το δούμε αν από το χρόνο λένε ότι μάλλον θα εφαρμόσουν κάποια μέτρα. Θα δούμε λοιπόν το πρώτο φορολογικό νόμο. Να ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Καρούζο και τον κύριο Μιαρή για τις χρήσιμες συμβουλές που μας δώσατε και για το ασφαλιστικό, για το εργασιακά μάλλον και για το θέμα των φόρων και τη οικονομία. Έτσι, θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Να τα δούμε να εφαρμόζονται κιόλας και να αποτυπωθεί και σε χαρτί, έτσι. Mm. Είναι προθέσεις. Θα δούμε πώς θα έρθουν ακριβώς. Για να γίνουν πράξη οι καλές προθέσεις, έτσι. Γεια σας, κυρία Ανθή. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Γεια σας, κυρία Βουλγάρη. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα ποιο είναι το πρώτο θέμα και στα social media. Χαλκιδική, hashtag Χαλκιδική είναι φυσικά. Τόσο στα ελληνικά όσο και στα ξένα social media. Έχει γίνει πρώτη είδηση και στον ξένο τύπο. Ένα βίντεο που τράβηξαν Βρετανοί τουρίστες έχει γίνει viral. Παίζει συνέχεια από χθες και πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Κοιτάξτε το, παιδιά, με τι μανία φυσάει ο άνεμος και πώς οι άνθρωποι. Σε ξενοδοχείο είναι, ήταν Βρετανοί. Είναι εστιατόριο. Και πώς έτρεχαν προκειμένου να μαζέψουν τα πράγματα αλλά και να σωθούν. Αν ανεβάσουμε λίγο τον ήχο, θα ακούσουμε που τους φωνάζουν. Ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Είναι συγκλονιστικό. Είναι η εικόνα, αλλά και ο ήχος, έτσι, που σοκάρει. Ακριβώς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο έχει κάνει το γύρο του κόσμου, έχει παίξει και σε ξένα δίκτυα, το τράβηξαν Βρετανοί τουρίστες και όλοι από κάτω, κάτω από τα σχόλια, απορούσαν πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα, με τον τόσο καλό καιρό, το μεσογειακό κλίμα, που έχει πάντα ήλιο το καλοκαίρι, να έχει συμβεί αυτό. Θυμάσαι που λέγαμε για την κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον. Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον καθηγητή. Βγαίνουμε αληθινοί. Δυστυχώς έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον και δεν ξέρω. Κοιτάξτε τους Βρετανούς, κοιτάξτε στο τζάμι. Στο τζάμι, ναι. Πώς φαίνεται η απόγνωση, δεν πιστεύουν. Τι γίνεται αυτό, έξω είναι το θέμα. Ψύχρεμους τους βλέπω πάντως. Έτσι δεν έχουν επαυλικό. Τραβάνε από το κινητό τους. Αποσβολώθηκαν οι άνθρωποι. Έμειναν άναυδοι. Λοιπόν, ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε σε ετοιμότητα. Να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Σε έναν μπαμπά που έχει γίνει viral. Αυτό σας παρακαλώ, προσέξτε το. Είναι και χρηστικό ταυτόχρονα το βίντεο. Ο μπαμπάς κάθεται στην πισίνα και το παιδάκι φεύγει, διαφεύγει της προσοχής του και πάει να πάρει την μπάλα που είναι μέσα στην πισίνα. Ο μικρός δεν ξέρει κολύμπι. Υποτίθεται έχουν βάλει το διχτάκι αυτό προκειμένου να μην περνάει. Όμως κοιτάξτε, έκανε σάλτο ο πατέρας προκειμένου να πάει να τον πιάσει. Αυτό το κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Ο πατέρας το ανέβασε στο Instagram προκειμένου να παραδειγματιστούν και οι άλλοι.
μίλησε και σε εκπομπή σε ξένο δίκτυο και είπε ότι μία στιγμή στο κινητό είναι αρκετή για να συμβεί το κακό. Μία στιγμή να χάσει το παιδί από τα μάτια σου, μπορεί να περάσει πάρα πολύ εύκολα. Τι το δικτάκι δεν το κράτησε καθόλου. Έπρεπε όμως να φορούσε το παιδάκι σωσίβιο. Μπρατσάκια. Ένα μπρατσάκι. Δεν νομίζω να πήγαινε εκείνη την ώρα για μπάνιο. Προφανώς απλά γυρνούσε το. Πήγαινε, ρε παιδί μου, να πάρει την παλή. Η Αλεξία που είναι μαμά, ξέρει πόσο εύκολα φεύγουν τα παιδιά από την προσοχή σου. Αυτά, παιδιά. Λοιπόν, Ανθής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σημερα. Καλή συνέχεια. Φεύγει η Ανθή Βούλγαρη, έρχεται η Χριστίνα Βραχάλη. Καλημέρα. Αθλητικές ειδήσεις, τι έχουμε σήμερα στα αθλητικά? Δεν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα. Δεν έχουμε ευχάριστα νέα για τον Ολυμπιακό, γενικά για το, στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ένας τραυματισμός, νομίζω. Λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Κώστα Φορτούνη. Είναι πολύ άσχημα τα νέα. Ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι έκανε καταπληκτική σεζόν με τον Ολυμπιακό και η ομάδα στηρίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο στήσιμό της και πέρυσι και φέτος πάνω του. Χθες, στο χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού με το Αμβούργο, αποχώρησε τραυματίας. Βλέπετε εδώ, έχει πέσει στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν ότι είναι ένας μικροτραυματισμός, μια κάκωση. Βοήθειες που ουσιαστικά οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει ένα μικρό ποσοστό να τις γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι, Δήμητρα? Για να δούμε, λοιπόν. Καλημέρα σας από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγωστικής. Πρέπει να ξέρουμε πρώτες βοήθειες όλοι, γιατί στην ουσία νομίζω ότι οποιοδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει έναν άνθρωπο στο νερό, τουλάχιστον αν ήταν ανέσιτος, όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα πλησιάσει ο ναυαγωσός της με έναν συγκεκριμένο τρόπο που χρησιμοποιούμε. Θα τη γυρίσει έτσι ώστε να ανοίξει τον αραγωγό και θα τη βγάλει σιγά σιγά προς την ακτή. Αυτό μετά από κάποια εκπαίδευση μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα. Δηλαδή, οποιοδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει έναν άνθρωπο έξω από το νερό, ακόμα και απλά παίρνοντας το ασθενοφόρο. Πιστεύεις, Δήμητρα, ότι είναι απαραίτητο πάρα πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα να μπει και σαν μάθημα στα σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά να εκπαιδεύονται και να προσπαθούν και αυτά να ξέρουν τις πρώτες βοήθειες? Εννοείται ότι είναι απαραίτητο οι πρώτες βοήθειες στα σχολεία, τουλάχιστον τα βασικά. Το πώς θα μπορέσω να πάρω τηλέφωνο στο 166, το τι πρέπει να πω, πώς θα βοηθήσω τους γονείς μου μέσα στο σπίτι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει έξω το πνιγόμενο, ελέγχουμε αν αναπνέει, από τα πιο σημαντικά βήματα. Θα κάνουμε ένα σήμα στο δεύτερο ναυαγοσώστη να καλέσει το 166, έτσι ώστε να έχουμε έτοιμο το ασθενοφόρο. Όσο πιο γρήγορα έρθει ένα ασθενοφόρο, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει να επανέλθει ο πνιγόμενός μας. Και η ναυαγοσώστρα θα ξεκινήσει με 5 εμφυσίσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να οξυγονώσει το αίμα και τον εγκέφαλο του πνιγόμενου πριν ξεκινήσει τις θωρακικές συμπιέσεις. Αυτά συνήθως τα κάνουμε μόνοι μας, άντε και με ένα δεύτερο άτομο, ειδικά σε αυτές τις παραλίες που βρισκόμαστε. Αυτές οι παραλίες έχουν πάρα πολύ κόσμο, έτσι όπως βλέπουμε, και σήμερα είναι καθημερινή, είναι Παρασκευή πρωί. Αρχίζει βέβαια η περίοδος των διακοπών. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λιόμενοι εδώ πέρα. Έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι? Έχουν κινδυνεύσει πολλοί άνθρωποι, ειδικά στις παραλίες Αττικής, γιατί είναι κοντά στα σπίτια μας. Δηλαδή, παίρνω μια άδεια, πετάγομαι, κάνω μπάνιο. Ήθιστε το μεγαλύτερο ποσοστό, σύμφωνα με πολλές μελέτες και έρευνες, οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται τις πρωινές ώρες. Ποιοι άνθρωποι και ποιες ηλικίες είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο? Για αρχή να πούμε ότι δεν είναι πνιγμοί, είναι παθολογικά τα αίτια. Απλά στην Ελλάδα το οτιδήποτε γίνει μέσα στο νερό το συγχέουμε με πνιγμό. Στις πρωινές ώρες οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έρχονται για μπάνιο, λόγω της θερμοκρασίας του νερού, λόγω του ήλιου, μπορεί να πάθουν κάποιο καρδιακό επεισόδιο και γι' αυτό έχουμε τα περισσότερα περιστατικά τις πρωινές ώρες. Τα παιδάκια, καλό είναι όταν φεύγουν μερικές φορές από τον βλέμμα των γονιών. Και όπως είδαμε και ακούσαμε και από το ρεπορτάζ, μία κίνηση στο κινητό να δεις το παιδί σου μπορεί να κινδυνεύσει. Συμβαίνει συχνά στα μικρά παιδιά? Συμβαίνει συνέχεια. Ο γονιός να κοιτάει για δευτερόλεπτα πίσω του και το παιδί να πέφτει κατευθείαν μέσα στο νερό και να βυθίζεται, λόγω του ότι τα παιδιά έχουν άγνοια του κινδύνου. Αυτή τη στιγμή η πνιγόμενη έχει επανέλθει. Την έχουμε γυρίσει στο πλάι έτσι ώστε να μπορέσει να βήξει. Και είμαστε δίπλα της για ψυχολογική υποστήριξη. Ρωτάμε αν υπάρχει κάποιος εδώ κοντά, αν χρειάζεται κάποια άλλη στήριξη και περιμένουμε το ασθενοφόρο. Μάλιστα. Πόσο χρήσιμο είναι ένας ναυαγοσώστας σε μια παραλία? Θεωρώ πόσο σημαντικό είναι? Είναι το 100%. Θα νιώθουν ασφαλείς οι λουόμενοι? Τι σας λένε? Νιώθουν μια ασφάλεια, είναι και πιο προσεκτική. Σιγά σιγά ο κόσμος το καταλαβαίνει και προσέχει από μόνος του. Αλλά έρχονται, μας ρωτάνε τι ώρα να έρθουν για μπάνιο, αν θα έρθουν μόνοι τους, τι ώρα πρέπει να φάνε, αν έφαγα πριν δύο ώρες, να πω. Έχουμε και τέτοιες ερωτήσεις πλέον. Είναι απλά μαθήματα λοιπόν ναυαγοσωστικής. Πρέπει να προσέχουμε ούτως ή άλλως όλοι μας όταν πάμε στην παραλία. Να σε ευχαριστούμε και εσένα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
και την Μάρα και τη Δήμητρα. Και την εκπαιδεύτρια. Και συμφωνώ απόλυτα, Βασίλη, ότι πρέπει να γίνονται μαθήματα πρώτων βοηθειών στα σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρεις, και νομίζω θα αρέσει να λεπτά είναι το θέμα. Τα πρώτα λεπτά είναι το θέμα. Θα πρέπει να τα γνωρίζουμε για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε, διότι πάμε για μπάνιο, για μια προσωπική ευχαρίστηση, για λίγε ανάσα δροσιά, αλλά να μην κινδυνεύσει και η ζωή μα. Εσεί έχετε πάει διακοπέ καθόλου? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, έτσι. Είχατε τις εκλογές που έπρεπε ούτε να αντιμετωπίσετε. Προφανώς, ναι. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρωμανέ. Ο κύριος Στάσης Πετρόπουλος, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Πετρόπουλε. Και ο συνάδελφος, ο Γιώργος Τερζής. Καλώς σας μεσημέρι. Κανείς δεν έχει πάει διακοπές προς το παρόν. Προφανώς. 5-0. Πέντε είμαστε, κανείς δεν έχει πάει ακόμα. Πάντως είναι φοβερό, ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Είναι φοβερό να είμαστε μια χώρα η οποία έχει τόσες ακτές, έτσι. Να απολαμβάνουμε τόσα πολλά νησιά και να έχουμε τόσους πολλούς πνιγμούς στην Ελλάδα. Είναι θέμα κουλτούρας, εκπαίδευσης. Είναι κουλτούρας, είναι το κινητό τηλέφωνο που όλοι ασχολούμαστε με το κινητό. Ακούγαμε πριν συνέβαινε την Δήμητρα. Όμως συνέβαινε και στο παρελθόν, αν μου επιτρέπεις. Είναι αδιανόητο, ας πούμε, έχεις τους Γερμανούς που δεν έχουν τόσες ακτές, έτσι. Ναι. Και ξέρουν να κολυμπάνε. Πάμε εμείς και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Και έλεγα πριν, δεν έχω καταλάβει γιατί στα σχολεία δεν διδάσκεται το μάθημα πρώτων βοηθειών, δεν διδάσκεται ακόμα και το μάθημα της ναυαγοσωστικής. Νομίζω τα ίδια τα παιδιά θα θέλουν να ξέρουν και να πάρουν τέτοια εκπαίδευση, ώστε και οι μεταξύ τους να μπορούν να βοηθήσουν ένας τον άλλον, αλλά και τις οικογένειές τους. Πάμε όμως στα θέματα της ημέρας. Παραμένει πρώτο θέμα στην επικαιρότητα το θέμα της Χαλκιδικής. Κύριε Πετρόπουλε, πώς είδατε τους χειρισμούς που έκανε ο κρατικός μηχανισμός τις πρώτες ώρες με το που έγινε γνωστή η τραγωδία στη Χαλκιδική? Έγινε μια συζήτηση για τον αριθμό επίγουσών κλήσεων. Εξηγήθηκε ότι αυτό υπάρχει. Αρχικά επιχείρησε η κυβέρνηση να αποδώσει σε πλημέλειες της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα θέματα αυτά. Από την πλευρά μας, ορθώς, σε μια τέτοια καταστροφή η οποία ήρθε αναπάντεχα, παρά τις προειδοποιήσεις εν τούτης είχε μια πολύ μεγάλη ένταση, δεν επιχειρήσαμε να αποδώσουμε ευθύνες στην κυβέρνηση. Κύριε Πετρόπουλε, δεν θα διαφωνήσετε. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Να το τελειώσω. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, ναι, και σαν πολιτικό προσωπικό, πολιτικές παρατάξεις, είναι να ταχθούμε υπέρ των μέτρων για την κλιματική αλλαγή. Στο χθεσινό, στη χθεσινή σύνοδο Υπουργών Περιβάλλοντος, απουσίασε η Ελλάδα. Στο αποδώσουμε σε φόρτο εργασίας του αρμόδιου Υπουργού. Τι λέτε? Αλλά πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αλλά δεν είναι αδιανόητο ένα κράτος να επιχειρεί? Υποτίθεται ότι λειτουργεί αυτό το κράτος, να επιχειρεί από το 10-11, για να είμαι δίκαιος. Δεν θα τα αποδώσω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ όλα. Να υλοποιήσει αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το 112, και δει μετά την τραγωδία ένα χρόνο πριν στο μάτι και ακόμα να μην υπάρχει, ακόμα να είμαστε σε μια διαδικασία δοκιμαστικής λειτουργίας σήμερα. Νομίζω ότι αν αυτό το σύστημα υπήρχε και κάποιοι, ειδικά ξένοι, λάμβαναν μία προειδοποίηση, κάτι θα είχαμε γλιτώσει ή κάτι θα είχε γίνει στο μάτι. Εγώ, αν κατάλαβα καλά, δεν το κάνω. Δεν είναι θέμα αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Είχε υπογραφεί μία σύμβαση το 2010 επί κυβέρνηση Σαμαρά. Ήρθε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και κατήγγειλε αυτή τη σύμβαση. Και το 2018 είχαμε άλλη σύμβαση για τα SMS που πρέπει να αποστέλλονται στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην περίμετρο της περιοχής όπου υπάρχει κρίση. Και αυτή η σύμβαση έμεινε στα χαρτιά επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πετρόπουλε. Το 2012, άμα μου λέτε, ή το 2011 είχε φτιαχτεί αυτό. Εμείς το 2015 ήρθαμε και ακόμα δεν υπήρχε. Η Όλγα Γεροβασίλη έδωσε εξηγήσεις ότι το σύστημα αυτό μετά τις καταστροφές στο ΜΑΤΙ ήταν έτοιμο να λειτουργεί, δεν λειτουργήσε. Γιατί όμως δεν λειτουργήσε το ζήτημα? Πρακτικά τώρα να λέω. Γιατί άμα τα βάζουμε στον προηγούμενο, στον επόμενο, κύριε Πετρόπουλε, δεν θα βγάλουμε λύση. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό όμως. Είπαμε, η δική μας πλευρά δεν βγήκε να καταγγείλει. Γιατί αυτό και εγώ το είχα ακούσει και εσείς το είχατε ακούσει. Προφανώς, ότι επίκειται. Όχι, ρωτάμε στο ανθρώπινο σκέλος. Όλοι το βγάλουμε το κομματικό απ' έξω μια φορά σε αυτή τη χώρα. Δεν το βάζω εγώ. Όχι, δεν το λέω για εσάς προσωπικά. Αλλά... Εξήγησα ότι η Όλγα Γεροβασίλη έβγαλε ανακοίνωση ότι ήταν έτοιμο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν λειτουργήσε και ποιοι το αξιοποίησαν ορθώς ή όχι για να λειτουργήσει σωστά, είναι ζήτημα έρευνας. Θα το δούμε. Κύριε Ρωμανέ, εγώ δεν είπα γιατί η Νέα Δημοκρατία σκότωσε τον κόσμο. Εγώ καταρχήν. Δεν το χειριστήκατε κομματικά. Δεν το είπα. Ναι. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα θετικά. Το θετικό είναι ότι σήμερα για πρώτη φορά γίνεται δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος με τη συμμετοχή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας κατ' εντολή του Πρωθυπουργού.
Άρα, μέσα σε ελάχιστες μέρες διακυβέρνησης, φυσικά με μια πάρα πολύ κακή αφορμή, για την οποία οφείλουμε καταρχάς να συλληπιθούμε τις οικογένειες των θυμάτων. Αλλά πράγματι φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να γίνεται. Είμαστε η μόνη χώρα μαζί με τη Μάλτα, νομίζω, η οποία έχει καθυστερήσει τόσο πολύ, κάτι που θα έπρεπε πράγματι το 10 ξεκίνησε στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 90 που έχει ξεκινήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε μπροστά, κινούμαστε με αποφασιστικότητα και με ταχύτητα. Δεν έχει σημασία τι πήγε λάθος στο παρελθόν, σημασία έχει τι μπορεί να πάει σωστά από εδώ και πέρα. Αυτό παλεύουμε, αυτό κάνουμε, το κάνουμε πράξη κάθε μέρα. Βλέπετε τα πρώτα δείγματα γραφής. Φυσικά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος από την πρώτη στιγμή, όπως και όλοι οι άλλοι αρμόδιοι, ήταν στο σημείο. Και ήδη δόθηκαν και κάποιες οικονομικές βοήθειες στους δήμους. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν στο τι πήγε καλά και τι μπορεί να πάει καλύτερα και να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην ξαναμιλήσουμε για τα ίδια θέματα που μιλάμε επί δεκαετίες απλά στη θεωρία, αλλά επιτέλους να τα κάνουμε πράξη. Κύριε Πετρόπουλε, για να γίνεται πειραματική εφαρμογή σημαίνει ότι υπήρχε όμως. Γίνεται πειραματική εφαρμογή. Έτοιμη. Σημαίνει προφανώς όμως ότι δεν ήταν έτοιμο για χρήση για να χρειάζεται να γίνει πειραματική. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Δεν φαντάζομαι να εννοείται ότι φταίμε εμείς που παραλάβαμε πριν δύο μέρες κάτι για το οποίο εδώ και ένα χρόνο συζητάμε, γιατί από το μάτι συζητάμε γι' αυτό. Το έχουμε προτάξει εμείς σε πρώτο ζήτημα. Σας θυμίζω όταν κάποιοι μας λέγανε ότι φταίνε τα αυθαίρετα, που δεν είδα να γκρεμίζουν και κανένα αυθαίρετο παρεπιπτόντως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να γυρίσω στο χθες. Ο κόσμος ξέρει, μόλις βγήκαμε από μια εκλογική διαδικασία και νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα γραφής, επίσης, οποιοσδήποτε μπορεί να τα δει και να κρίνει. Ωραία, ας το αποδώσουμε στο ότι ήταν νωρίς η κυβέρνηση στο πόστο και δεν μπορούσαμε να το λειτουργήσουμε. Άρα, εσείς λέτε ότι μας παραδώσατε ένα έτοιμο σύστημα και ρίχνετε το φταίξιμο σε εμάς που δεν το χρησιμοποιήσαμε. Όχι, δεν ρίχνω κανένα φταίξιμο. Μα αυτό λέτε. Λέτε, ας το αποδώσουμε. Εγώ δεν μπήκα καθόλου στη συζήτηση δεν των ευθυνών που θα με συνέφερε. Ναι, δεν το έκανα. Τι ακριβώς. Εσείς τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Στην αλλαγή των στελεχών στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Ξέρετε ότι ήδη ενώ οι εργαζόμενοι. Θέλετε να μου τον κύριο Ταφίλη από την πρώτη μέρα. Θέλετε να μου πείτε ότι μια υπηρεσία, ο κύριος Ταφίλης είναι ο ίδιος που πατάει το κουμπί και στέλνει το SMS. Κύριε Τερζή, για να απαντήσω. Όχι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό. Προσέχω. Θεωρούσα ότι μέχρι τώρα ήταν και οι δύο πλευρές αρκετά προσεκτικές. Αλλά γιατί το λέω αυτό. Διότι, κύριε Πετρόπουλε, αν φτάσουμε στο σημείο επειδή χειρεύει η θέση του επικεφαλής μιας υπηρεσίας να μην λειτουργεί η υπηρεσία, επειδή συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, μόλις φτάσουμε στο σημείο αυτό το πράγμα να το ξεπεράσουμε, θα είμαστε όλοι καλύτερα. Διότι να συζητάμε αν θα είναι ο κύριος Ταφίλης ή οποιοδήποτε άλλος που πάτησε το κουμπί, διότι και ο προηγούμενος του κύριου Ταφίλη δεν είχε πατήσει κανένα κουμπί, γι' αυτό και αντικαταστάθηκε, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν, ας σταματήσουμε ως χώρα να βλέπουμε τους κατά περίπτωση επικεφαλής και να δούμε αν οι οργανισμοί από κάτω μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, αν το σύστημα υπάρχει. Εγώ είμαι εδώ για να ακούσω και να δω πραγματικά. Ωραία, κύριε Ταφίλη, με μια κουβέντα θα το πω. Αυτοί οι οργανισμοί είναι δομημένοι σε ιεραρχική τάξη, δεν λειτουργούν αυτομάτως. Έτσι είναι δομημένη. Έχει ιεραρχία. Προφανώς όταν λείπει ιεραρχία, μπορεί να προκύψουν και δυσλειτουργίες, λέω εγώ. Δεν λέω η αυτενέργεια και η πρωτοβουλία που μπορεί κάποιος να παίρνει όταν υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή. Δεν ακυρώνω τον παράγοντα του καθενός να αυτενεργεί. Εν τούτης, αυτές οι δομές έχουν ιεραρχική κατάταξη και έλειπε. Άρα γι' αυτό δεν λειτουργήσε. Δεν ξέρω. Εγώ για να καταλάβω, ήταν έτοιμο το σύστημα και δεν λειτουργήσε. Γιατί είπατε ότι ήταν έτοιμο το σύστημα. Δεν λειτουργήσε επειδή δεν υπήρχε ιεραρχική δομή. Αυτό που κάνει να δοκιμάσει. Μα για δοκιμή ήταν υποτίθεται εδώ και μήνες. Και αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά γίνεται. Δοκιμάζετε εσείς. Όχι, το έλεγε ο υπεύθυνος που είχατε εσείς σε προηγούμενες συνεντεύξεις του προμηνών. Εγώ δεν θέλω να συζητήσω άλλο. Με νοιάζουν οι άνθρωποι που είναι νεκροί και θα καθίσω να κάνω πολιτική σπέκουλα πάνω στο ότι η Νέα Δημοκρατία επί των ημερών της μόλις ξεκίνησε είχε 7 νεκρούς. Τέτοια θα λέμε τώρα. Δεν γίνεται το θέμα. Το είπατε μόλις. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναλέω ότι εγώ θα εστιάσω πρώτον ότι είδαμε μία αντιμετώπιση τέτοιου ζητήματος με ένα συγκεκριμένο τρόπο που δεν είχε καμία σχέση με την επικοινωνιακή αντιμετώπιση άλλων παρόμοιων ζητημάτων στο παρελθόν, μια ουσιαστική αντιμετώπιση και άμεση. Ναι. Και είδαμε και το πρώτο βήμα για πρώτη φορά επιτέλους, άσχετα τώρα με το τι λέμε εδώ στο τραπέζι, για πρώτη φορά να γίνεται μια δοκιμαστική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος που επιτέλους πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Και μακάρι να τεθεί και θεωρώ ότι θα τεθεί και αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού άμεσα. Ωραία, πάμε στο άλλο θέμα της ημέρας. Είναι το θέμα της παιδείας. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Η κυρία Κεραμέως εξήγηλε μία σειρά από μέτρα και είπε ότι στο πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί θα έχουμε την κατάργηση του ασύλου.
Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πετρόπουλο αν είναι μια ρύθμιση αυτή, μια πρωτοβουλία που σας βρίσκει σύμφωνο. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό και σε ποια έκταση τίθεται αυτό το θέμα. Έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι όταν προκύπτουν πράξεις εγκληματικές, η Βρετανία έχει πάντα το δικαίωμα να καλεί τα αρμόδια όργανα δίωξης εγκλημάτων που πραγματοποιούνται ή επιχειρούνται εντός του πανεπιστημιακού χώρου και να παρεμβαίνει. Αυτό τώρα πώς θα το διαμορφώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και γιατί δεν ήταν αρκετή η ευθύνη του έχοντος την αρμοδιότητα στην αυτόνομη διοίκηση των πανεπιστημίων, θα το δούμε. Δεν ξέρω ποιος θα τον αποφασίζει. Πάντως η κυρία Κεραμέως έκανε λόγο για πλήρη κατάργηση του ασύλου και όχι πια μια απλή ρύθμιση που θα μπει σε ένα νομοσχέδιο. Ναι, αλλά έχουμε εξηγήσει όμως ότι υπάρχει το αυτόνομο των πανεπιστημίων και υπάρχει διοίκηση που σεβόμαστε διοίκηση με βάση συνταγματικές διατάξεις, η οποία διοίκηση καλεί τα αρμόδια όργανα να παρεύουν όταν υπάρχει κίνδυνος από εκείνους που χρειάζεται να παρεύει η αστυνομία. Πώς εννοεί, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση να κάνει αυτό που λέει, θα δούμε τι είναι αυτό. Αλλά υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να παρεμβαίνει τα διοκτικά όργανα και η εισαγγελία και η αστυνομία, όταν υπάρχει λόγος. Ξέρετε πάντως, συγγνώμη, ναι. Ξέρετε πάντως ότι αυτό στην πράξη πρακτικώς ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Κυρίως διότι είναι, επειδή έχετε και πάρα πολλούς συνομιλητές στον ακαδημαϊκό χώρο, ξέρετε ότι υπάρχει μια εμπεδωμένη κουλτούρα τρομοκρατίας από κάποιους γνωστούς, αγνώστους, οι οποίοι δεν πλήττουν επιτρέπουν. Και εμάς μας πλήττουν. Προφανέστατα. Και το πληρώσατε. Και το πληρώσατε ενδεχομένως και περισσότερο, όχι γιατί σας έπληταν, αλλά γιατί θεωρούσατε ή επιχειρηματολογούσατε ότι δεν σας έπληταν. Αλλά το ερώτημα είναι, χρειάζεται κατά την άποψή σας ένα άλλο νομικό πλαίσιο για το άσυλο στα ελληνικά πανεπιστήμια? Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε. Αγαπητοί κύριοι, αν η Βρετανία δεν ασκούσε ορθώς τα καθήκοντά της ή τα ασκούσε με φιδό, είναι ζήτημα αξιολόγησης των αποφάσεων που έπαιρνε αυτό το όργανο, το συλλογικό, που είχε την ευθύνη της διοίκησης των αυτόνομων πανεπιστημίων. Αν αλλάξει κάτι σε αυτό, θα το δούμε τι θα λέει ο νόμος. Δηλαδή, θα αποφασίζει ο αρχηγός της ΓΑΔΑ, θα αποφασίζει ο πυροαστυνομικός περνάει από δίπλα, θα αποφασίσει το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Γιατί είναι τόσο δύσκολο δεν να το καταλάβετε αυτό? Θα το δούμε. Ό,τι ισχύει εδώ, ό,τι ισχύει σε οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο, ό,τι ισχύει παντού. Θα το δούμε. Δεν χρειάζεται να υπάρξει καμία εντολή. Όταν θα δω, λοιπόν, θα σας πω. Αλλά πάμε να απαντήσω επί της ουσίας. Γιατί αυτό πράγματι είναι ένα παραμύθι που το ακούμε σε όλη τη διάρκεια της μεταπολής, στη μεγαλύτερη διάρκεια της μεταπολής, τέλος πάντων. Ότι ναι, αφού υπάρχει πλαίσιο και μπορεί ο πρίτανης και μπορεί, ξέρω εγώ, οι καθηγητές κτλ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οποιοδήποτε πρίτανης τολμήσει να διανοηθεί, ούτε καν να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, έχει βρεθεί τσιμεντωμένος. Εδώ έχουν βρεθεί τσιμεντωμένοι για πολύ μικρότερα πράγματα. Εδώ θυμίζω ότι στην ΑΣΟΕ ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε και τράβηξε μια φωτογραφία απ' έξω, περαστικός, περάσαν και τον πλακώσανε, ή από μέσα βγήκαν και τον πλακώσανε και του είπαν ότι φύγε, γιατί αλλιώς θα έρθουν οι άλλοι από μέσα και θα σε κανονίσουν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει ένα γκέτο στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κατάσταση όπου τα πανεπιστήμια είναι το μόνο μέρος στην κοινωνία μας που δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Ναι. Δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα στα πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν, αυτό επί της αρχής είναι κάτι παράλογο, κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Το λέμε ξεκάθαρα, το υποσχεθήκαμε, το κάνουμε πράξη στις πρώτες μέρες. Κύριε Ρωμανέ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του κύριου Πετρόπουλου. Λέει να δούμε τον νόμο. Δεν έχω ακούσει. Εννοείται και κορώνες ή όχι κλπ. Εγώ το χαιρετίζω, όπως χαιρετίζω και ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μου διαφεύγει το όνομα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες μέρες. Η κυρία Τσάκρη, νομίζω, η οποία είπε ότι επιτέλους να τελειώνουμε με το άσυλο. Εγώ λοιπόν χαιρετίζω το γεγονός ότι φεύγουμε από την ιδιοψηφία του παρελθόντος. Όχι, λέω η κυρία Τσάκρη τι είπε. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω ότι καλώς έρχεται ο νόμος. Βλέπω, είπα να δούμε την έκθεση της παρέμβασης και πώς την εννοεί για να κάνουμε κριτική. Για να κάνω κριτική. Εγώ από τη δική μου πλευρά αυτό σας αναγνωρίζω. Δεν μπορώ να κάνω κριτική επί αγνώστου θέματος. Γιατί αν προκληθεί μια τεράστια αναστάτωση στα πανεπιστήμια και αντί για ηρεμία επέλθουν άλλα πράγματα. Η κυρία Κεραμέως πάντως είναι ζήτημα τα οποία κανείς πρέπει να αξιολογήσει ποια είναι ορθά και ποια είναι λάθος. Και με τα σώματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα οποία είναι υπέρ αυτή τη στιγμή αυτής της αλλαγής. Εγώ αλλά λέω το πέραν αυτού. Άκουσα την κριτική ότι όλο αυτό εισάγεται χωρίς να γίνει καμία συζήτηση πριν. Δεν ξέρω πόσο ισχύει. Για παράδειγμα, δηλαδή η μικροεγκληματικότητα, το παρεμπόριο,
μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων, τα ναρκωτικά μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων. Σε αυτό δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση κοινή από όλα τα κόμματα, ώστε να εκλείψουν αυτές οι περιπτώσεις. Και φυσικά και τα θέματα τρομοκρατίας που είπε και πριν ο Γιώργος Σωτέρζης. Αλλά να ξεκινήσουμε από κάπου τουλάχιστον να υπάρξει μια συνεννόηση των κομμάτων. Δεν μπορεί αυτό, κύριε Πετρόπουλε? Θα δούμε τι θα λέει ο νόμος. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, διάλογος και διαβούλευση μέχρι τώρα. Έχει γίνει με τις πιτανικές αρχές. Όταν μπήκε στο πρόγραμμά μας. Δεν το ξέρω. Μπήκε στο πρόγραμμά μας. Με μήνες διεργασιών, ένα προετοιμασμένο πρόγραμμα που δεν ήρθαμε να περιμένουμε τι θα βρούμε για δεν να ξέρω ποιοι συζητούσατε, μπορεί να συζητούσατε μεταξύ σας. Αλλά ήταν έτοιμο. Σας διακόπτουμε ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό. Πάμε λίγο στην Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στον Παναγιώτη Μανή. Παναγιώτη, μας ακούς? Ναι, Αλεξία, Βασίλη, βρισκόμαστε σε έναν οικισμό στη Σοζόπολη Χαλκιδικής, ο οποίος έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Όπως λένε οι άνθρωποι εδώ στον οικισμό Δελφίνια, ναι, από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Μπορείτε να δείτε την εικόνα. Θα μπούμε σε ένα κατάστημα εδώ, ένα εντευκτήριο του συλλόγου μας, το οποίο έχει κυριολεκτικά διαλυθεί, αλλά πριν διαλυθεί τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης κατάφερε να σώσει όλα τα παιδιά του οικισμού. Έτσι. Καθώς την ώρα που ξέσπασε αυτή η φωνική καταιγίδα, ναι, κάτοικοι ηλικιωμένοι παππούδες που φιλοξενούν εδώ τα εγγόνια τους, βρισκόταν εδώ έξω και ο άνθρωπος άνοιξε το κατάστημά του για να τους βάλει μέσα. Έχω δίπλα μου τον Ζαχαρία Τερζή. Είναι ο πρόεδρος του οικισμού, ο οποίος μπορεί να σας ακούει σε μισό λεπτό. Βεβαίως. Να σας περιγράψει τι ακριβώς έγινε. Καλημέρα, κύριε Τερζή. Κύριε Τερζή, τι έγινε? Μου περιγράψατε πριν από λίγο σχεδόν με δάκρυα στα μάτια το τι έγινε. Τι συνέβη? Συγγνώμη για τη φόρτιση. Εδώ αναμενόμενο. Συνέβη μια ολική καταστροφή. Εδώ ήταν η καρδιά της θεομηνίας, σε αυτό το σημείο. Είμαστε ένας οικισμός με 650 κατοικίες, αυθαίρετος οικισμός, εκτός σχεδίου οικισμός, όπου ακούμε να μιλάνε για Σοζόπολη, ακούμε να μιλάνε για Βεριά, ακούμε να μιλάνε για Φλογητά, αλλά εδώ που ήταν η καρδιά, επειδή είμαστε ακριβώς ένας οικισμός με αυθαίρετες κατοικίες, ακόμη δεν έχει έρθει κανείς. Τι έγινε, λοιπόν, περιγράψτε λίγο τι έγινε. Έγινε τα πάντα. Τη στιγμή που έγινε η θεομηνία, στην παιδική μας χαρά, η οποία έχει καταστραφεί, όπως βλέπετε, ολοσχερός, παίζανε γύρω στα 150 παιδιά. Ήταν η ώρα της αιχμής, όπου τα παιδιά 9.30 ώρα παίζουν εδώ. Λοιπόν, ξαφνικά πιάνει η θύελα και τα παιδιά μπήκανε απάγιο στο κατάστημα. Όπως βλέπετε όμως, το κατάστημα έχει διαλυθεί ολοσχερός και ευτυχώς ο ενοικιαστής του εντευκτηρίου μας άνοιξε το μίνι μάρκετ που έχει μέσα και μέσα σε ένα χώρο 20 τετραγωνικών μέτρων μπήκανε 40 παιδιά μαζί με τους παππούδες και γλιτώσαμε 40 παιδιά. Τα υπόλοιπα παιδιά ήταν στα γραφεία του συλλόγου, όπου έφυγε η οροφή τελείως και κρατιώντας ο ένας με τον άλλο από τα μπαγκάκια που είναι πακτωμένα στο έδαφος, γλιτώσανε και τα υπόλοιπα παιδιά. Εσείς θα μπορούσαμε κάλλιστα να θρυνούμε 70 παιδιά. Είχατε και εσείς στο αυτοκίνητό σας μέσα κάποια παιδιά? Και στο αυτοκίνητό μου είχα 11 παιδιά, εγώ και η σύζυγός μου. Και ξαφνικά σταμάτησα στη μέση του πουθενά και πέφτει μία κολόνα της ΔΕΗ. Ευτυχώς στο πίσω μπαμπρίζ, φεύγει το μπαμπρίζ και πώς δεν ήρθε να μας θερήσει κάτι και, ή να σηκώσει το αυτοκίνητο, γιατί πολλά αυτοκίνητα τα έφερε τούμπα. Να μας σηκώσει λόγω του βάρους των παιδιών, δεν ξέρουμε γιατί δεν γίνει στο αυτοκίνητο ανάποδα. Μπορείτε να δείτε, νομίζω, την καταστροφή που υπάρχει εδώ, Αλεξία Βασίλη. Βλέπετε τι έχει γίνει. Είναι πράγματα η ίδια διάσκορπα στο χώρο. Σχεδόν σε όλο τον οικισμό εδώ, αυτοί που βλέπετε, σε όλο τον οικισμό, σπίτια έχουν διαλυθεί, σκεπές έχουν φύγει και οι άνθρωποι εδώ μετρούν τις πληγές τους. Αυτό εδώ είναι κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου. 5x5. Ήτανε. Εκεί είναι το γήπεδο μπάσκετ. Ήτανε. Εδώ είναι η παιδική χαρά. Εδώ ήταν το τραμπολίνο των μικρών. Έχουμε, βλέπετε, για όλες τις ηλικίες. Είναι η ιδιοκτησία του συλλόγου. Έχουν γίνει με τη συνδρομή των κατοίκων, χωρίς συνδρομή κρατικών φορέων. Παναγιώτη, κάτι δεν τελευταίο. Υπάρχει ακόμη ρεύμα και νερό στην περιοχή, να σας πω έτσι. Νερό, ευτυχώς το νερό, και επαναλαμβάνω, υδροδοτούμαστε από ιδιώτη, ευτυχώς το νερό ήρθε. Δυστυχώς όμως το ρεύμα, και δεν μιλάμε για τον οικισμό εδώ που έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Μιλάμε για τον οικισμό που δεν έχει πάθει ζημιά. Θα μπορούσε να έρθει η ΔΕΗ να αποκαταστήσει τουλάχιστον την ηλεκτροδότηση. Παναγιώτη, κάτι γρήγορο τελευταίο. Επειδή μας είπε ο κύριος ότι είναι εκτός σχεδίου αυτή η περιοχή,
Αυτά που βλέπουμε που έχουν καταστραφεί είναι δευτερεύουσες, δηλαδή είναι, δεν είναι κύριες κατοικίες. Είναι πρόχειρες κατασκευές τα περισσότερα. Δεν είναι πρόχειρες κατασκευές. Τα περισσότερα σπίτια είναι μόνιμες κατοικίες. Εγώ, παραδείγματος χάρη, μένω εδώ και 5 χρόνια μονίμως μετά τη συνταξιδότησή μου. Μάλιστα. Δεν είναι πρόχειρες κατοικίες. Έχουν τακτοποιηθεί, έχουν ελεγχθεί από μηχανικούς. Γι' αυτό το ρωτώ. Υπάρχουν βέβαια και κατοικίες που είναι της δεκαετίας του 70, σίγουρα προκατασκευασμένες κτλ. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδυνεύσουν τα παιδιά. Δεν είναι κατοικία το διόρροφο, το σπίτι που έφυγε η οροφή τελείως. Μάλιστα. Το σπίτι δεξιά που βλέπουμε εδώ δεν είναι δεύτερη κατοικία. Δεν έχει σκεπή επάνω. Δεν είναι πρόχειρες κατασκευές. Σίγουρα όμως δεν είναι κατασκευασμένες με άδεια. Γιατί δεν δίνουν άδειες για να χτίσεις εδώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι αυθαίρετα δομημένες. Ναι, αλλά και το ότι χτίσαμε δομημένα αυθαίρετα δεν σημαίνει ότι μας επιτρέπαν να βγάλουμε άδεια. Όταν το κράτος πουλάει αγροτεμάχια 150 και 200 τετραγωνικού μέτρων με οριστικά συμβόλαια, γιατί τα πουλάει, για να βάζουμε κρεμμύδια? Γιατί δεν επιτρέπει να βγάλουμε άδειες? Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και υπάρχουν αυθαίρετες κατοικίες, όπως και στο Μάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυθαίρετες κατοικίες. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα και με τα παιδιά. Σώσατε πολλά παιδιά και μπράβο σας σε αυτό, ναι, μαζί με τους παππούδες σας. Ευχαριστούμε πολύ και τον Παναγιώτο Μανή που από την πρώτη στιγμή είναι στη Καλλικηδική. Από το πρώτο βράδυ και ο Παναγιώτος Μανής με τους εικονολήπτες και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστούμε όλους. Παραμένω στο ρεπορτάζ και στα δελτία ειδήσεων θα έχουμε νεότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ρωμανό, τον κύριο Πετρόπουλο και τον καλό συνάδελφο Γιώργο Τερζή. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη καιρική εβδομάδα ανοίγεται μπροστά μας, όπου θα αντιμετωπίσουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Studio Open. Και μιας και θα πάμε, Αλέξη, σιγά σιγά όλοι διακοπές, κάποια στιγμή φέτος, θα πρέπει να μάθουμε αν έχουμε δικαιώματα. Διότι πολλές φορές καθυστερούν καράβια, αεροπλάνα, ή ακυρώνονται οι πτήσεις, ή έχουμε άλλες διαδικασίες. Άλλο πληρώνουμε, άλλο αγοράζουμε. Τελικά αγοράζουμε. Πάμε λοιπόν να πάρουμε χρήσιμες συμβουλές από τον κύριο Λύσανδρο Τσιλίδη. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος. Καλημέρα σας, κύριε Τσιλίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε δικαιώματα, έχουν δικαιώματα ταξιδιώτες? Βεβαίως. Βεβαίως και έχουν δικαιώματα ταξιδιώτες. Τα γνωρίζουμε. Και εμείς όμως τα ανακοινώνουμε κάθε χρονιά για να προσέχουν οι ταξιδιώτες και να πηγαίνουν να ταξιδεύουν με γραφεία ταξιδίων τα οποία είναι σοβαρά και μπορούν και καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Για παράδειγμα, όταν ακυρώνεται μία πτήση, όταν δεν φεύγει τελικά ένα καράβι, τι δικαιώματα έχουν? Επειδή έχουμε 2 λεπτά χρόνο, δεν θα μπορέσω να στα πω όλα μαζί. Τα δικαιώματα προστασίας του ταξιδιώτη είναι εξασφαλισμένα. Όσον αφορά για τις μεταφορές από την οδηγία για τις αποζημιώσεις των εταιριών των μεταφορικών και όταν πρόκειται για οργανωμένο πακέτο, αφορά το οργανωμένο ταξίδι, το οποίο είναι μια άλλη κατηγορία ασφάλισης, το προεδρικό διάταγμα το 7 του 8, τον Ιούλιο του 8. Όταν δηλαδή έχουμε μια καθυστέρηση πτήσης, γιατί είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα αρκετές καθυστερήσεις πτήσης. Πάνω από 3 ώρες διάβαζα, αν καθυστέρησε μια πτήση, έχει δικαίωμα ο πελάτης, ο επιβάτης, να ζητήσει αποζημίωση. Έχει δικαίωμα ο επιβάτης να ζητήσει αποζημίωση και γι' αυτό το λόγο οι αεροπορικές εταιρείες πάντοτε δεν δέχονται να αφήσουν τον πελάτη να διαμαρτυρηθεί. Τον τακτοποιούν ανάλογα με τις οδηγίες που υπάρχουν και εκπληρώνουν την υπόσχεσή τους απέναντί του. Τώρα θα μου πείτε, αυτό δεν συμβαίνει σε κάποιες ειδικές εταιρείες που είναι low cost carrier κτλ. Ένα άλλο καθεστώς εκεί. Αλλά και αυτό το πράγμα το προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, άρα δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να αρνηθεί την συμβατική του υποχρέωση που είναι νόμος της Ευρώπης. Τι του δίνει, κύριε Τσιλίδη, δηλαδή του δίνει ένα έξτρα εισιτήριο, του δίνει χρήματα ή είναι αναπερίπτωση σαν εταιρεία? Με συγχωρείτε. Κατά πρώτον, η αποζημίωση είναι και χρηματική. Και χρηματική. Δεν θα σας πω το ποσό, διότι το ποσό εξαρτάται. Μάλιστα. Από την πτήση, από τη διαδρομή, μάλιστα, από το χρόνο. Δηλαδή, αν ένα αεροπλάνο καθυστερήσει 3 ώρες, πετάει από Αθήνα σε ένα προορισμό που είναι 20 λεπτά, δεν μπορεί να έχει την ίδια αποζημίωση με ένα αεροπλάνο που έχει ένα προορισμό, ταξιδεύει 9 ώρες. Είναι όλα συνάρτηση της οδηγίας. Ωραία. Για τα ξενοδοχεία, εάν κάποιος κάνει μια κράτηση σε ένα ξενοδοχείο σε ένα νησί, τελευταία στιγμή όμως του συμβεί κάτι οικογενειακό και δεν μπορεί να πάει στο ξενοδοχείο στο οποίο έχει δώσει ήδη προκαταβολή, μπορεί να πάρει πίσω την προκαταβολή?
Ασφαλώς, όπως γνωρίζετε, οι προκαταβολές που πληρώνονται για μία διαμονή σε ένα ξενοδοχείο ακολουθούν κάποιες οδηγίες την ώρα που γίνεται η πληρωμή. Δηλαδή, δεν πληρώνει κάποιος λεφτά χωρίς να ξέρει αν δικαιούται να πάρει λεφτά πίσω ή όχι. Ναι. Το να ταξιδέψει κάποιος και την ίδια μέρα που πάει ταξίδι ακυρώνει την ίδια μέρα, ασφαλώς δεν πρόκειται να πάρει επιστροφή χρημάτων, διότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην εταιρεία, η οποία διατήρησε το δωμάτιο στη διάθεσή του για να τον εξυπηρετήσει για τις διακοπές του. Ασφαλώς, ο σοβαρός λόγος που μπορεί να τεκμηριωθεί με ένα βεβαιωμένο έγγραφο για σπουδαίο λόγο, μιλάμε νοσοκομείο, κάποιο άτυχε συμβάν σε πρώτο βαθμού συγγένεια μέλους τους, να είστε βέβαιοι ότι οι επιχειρηματίες του τουρισμού με θρησκευτική ευλάβεια ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, αν τσακωθεί το ζευγάρι μεταξύ του και δεν πάει, εντάξει, δεν είναι αιτία δικαιολογημένη για ακυρωτικά. Καλά, μπορεί να πάει ο ένας από τους δύο και να περάσει καλύτερα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα το κεράσουμε και ένα μπουκάλι κρασί στην άφηξη. Ναι. Σωστό και αυτό. Να, κάνει και, να του κάνετε και παρέα. Λοιπόν, κάτι ακόμα κύριε Τσιλίδη. Σε περίπτωση που άλλες υπηρεσίες μας πούνε ότι θα έχει ένα κατάλημα και άλλες τελικά βρούμε όταν πάμε εκεί, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αυτό είναι μεμπτόν. Δεν μπορεί κάποιος να υπόσχεται σε έναν πελάτη υπηρεσίες που δεν θα του παρασχεθούν. Αυτό λέγεται πλημελής εκτέλεση της πώλησης. Άρα εκεί οφείλει αυτός ο ξενοδόχος ή ο πράκτορας που δεν θα εκτελέσει το πρόγραμμά του σωστά να ανταποκριθεί ή δίνοντας λεφτά πίσω, ικανοποιώντας τον πελάτη έτσι και όχι εκβιαστικά ποτέ, ναι, με μια σύμφωνη γνώμη. Άλλωστε, εμείς έχουμε εδώ και ένα γραφείο φιλικού διακανονισμού για να εξυπηρετούμε τις αρνητικές δύσκολες καταστάσεις που σπανίως φτάνουν εδώ. Αλλά και αν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, προσπαθούμε να ερωμήσουμε τα πνεύματα, διότι η υπερβολή πάντοτε δεν κάνει καλό σε κανέναν. Ωραία, διεκδικούμε εμείς τα χρήματα. Μετά από πόσο διάστημα όμως θα τα δώσουν πίσω τα χρήματα οι ξενοδόχοι? Αυτό δεν μπορώ να σας πω. Γιατί, αν αρχίσουμε τη διαμάχη, μπορεί να πάρει και χρόνια. Μέχρι να τα πάρουμε τα χρήματα πίσω, αν τα πάρουμε. Ναι, δεν θα το κάνουμε σαν τα ποινικά δικαστήρια που κάνουν 18 χρόνια να δικαστούν. Όχι, αυτά είναι άμεσες διαδικασίες. Εάν πέσετε τώρα μέσα στην υψηλή περίοδο και δεν προλαβαίνει ο κόσμος να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες του μέσα και θα απαντήσει σε 10, 15, 20 ημέρες, νομίζω είναι σύντομο χρόνο. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Τσιλίδη, αλλά τους άλλους επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού είναι πραγματικοί επαγγελματίες. Οι περισσότεροι. Εμείς ξέρετε γιατί. Ναι. Σας πω συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί δεν σας έχω ευκολογήρισμα. Δεν ακούω καλά. Ναι. Εάν ο καταναλωτής είναι συνειδητοποιημένος και γνωρίζει αυτό που αγοράζει και αυτό που πληρώνει και έχει πάρει τη σωστή πληροφόρηση, πώς, πού, τι και γιατί, είναι όλα τέλεια. Εάν ο καταναλωτής είναι δύσπιστος, δεν θέλει να ακούσει ή αρνείται αυτά που έχει ακούσει και έχει υπογράψει για να τα παραλάβει, τότε υπάρχουν και κανόνες. Και από την άλλη πλευρά. Σωστά. Δεν είναι μόνο μερίς συμφωνίες. Σωστό. Σωστό. Κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εσείς δεν έχετε διακοπές, εσείς είναι η περίοδος σας τώρα. Αλλά να συγκριθούμε καλό καλοκαίρι. Όπως και να έχει. Να είστε καλά. Πολύ καλά να περάσετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Ωραίες οι διακοπές, αλλά κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και κίνδυνοι σε αυτές τις διακοπές. Τουλάχιστον πρέπει να προσέχουμε τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών μας είναι οι αλλεργίες. Γι' αυτό και έχουμε καλέσει εδώ στο στούντιο την κυρία Σταυρούλα Γιαβή, αλλεργιολόγο των ΠΕΔΟΝ, διευθύντρια. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ναι. Σωστά. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αλλεργίες, εάν αυτές έρθουν είτε το καλοκαίρι είτε τις άλλες εποχές. Γεια σας. Παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι η άνοιξη είναι η εποχή των αλλεργιών, το καλοκαίρι μας ακολουθούν και οι αλλεργίες και μάλιστα είναι κάποιες αλλεργίες οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως το καλοκαίρι. Παράδειγμα είναι οι φωτοδερματίτιδες, οι φωτοαλλεργίες, είναι η ηλιακή κνίδωση. Είναι αλλεργίες αυτές οι οποίες τις προκαλεί ο ήλιος, η ζέστη και ο ήλιος και κυρίως όμως στις περιοχές που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. Μια επικίνδυνη αλλεργία τώρα το καλοκαίρι ακούγεται παράδοξα, αλλά είναι η κνίδωση εκ ψύχους, δηλαδή η αλλεργία στο κρύο. Και πού το βλέπουμε αυτό το καλοκαίρι, όταν ξαφνικά βάζουμε το σώμα μας σε μια πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από το σώμα μας, όπως είναι η θάλασσα, με ένα απότομο μακροβούτι. Εκεί μπορεί να εμφανιστούν κοκκινίλες, εξάνθημα, οι γνωστές καντήλες, η πομφή, αλλά μπορεί τα συμπτώματα να είναι και πιο σοβαρά, δηλαδή να έχουμε συμπτώματα από το αναπνευστικό, να πέσει η πίεσή μας, να ζαλιστούμε, να λιποθυμήσουμε και ακόμα να έχουμε πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις. Δεν πρέπει αυτά να ξεχνάμε. Αυτά αντιμετωπίζουμε όμως. Δηλαδή, έχει πιο πολύ ζεστή έξω, μπαίνουμε στη θάλασσα που είναι
δροσερή. Βλέπουμε τις κοιλίδες πάνω μας. Το αφήνουμε απλά γιατί άμα δεν είναι κάτι σοβαρό να περάσει, ή πρέπει να κάνουμε κάτι. Όχι, θα πρέπει να βγούμε, να προσπαθήσουμε να θερμάνουμε το σώμα μας πάλι. Καλό είναι όλοι, είτε έχουμε ιστορικό αλλεργιών είτε όχι, να έχουμε ένα σετ αντιμετώπισης, δηλαδή να έχουμε ένα απλό αντισταμινικό κορτιζόνι, να έχουμε κάποιες αλυφές. Φυσικά να ενημερώσουμε τον γιατρό μας ή να ειδοποιήσουμε τους γύρω μας. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο και παρακολούθηση. Ακριβώς. Μια άλλη σοβαρή αλλεργία που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ το καλοκαίρι είναι η αλλεργία στα εμενόπτερα, δηλαδή στις μέλισσες και στις σφίγγες. Όλοι το έχουν αυτό. Έτσι, βεβαίως. Πάρα πολλοί κόσμοι και είναι και μια πάρα πολύ επικίνδυνη αλλεργία. Δεν σημαίνει ότι όλους όσους θα τους τσιμπήσει θα κάνουν σοβαρά συμπτώματα, αλλά αυτοί που έχουν ιστορικό αναφυλαξία θα πρέπει πάντα να έχουν μαζί τους αδρεναλίνη, αυτοενιέμενη αδρεναλίνη, ώστε να μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον εαυτό τους οι ίδιοι ή γύρω τους. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Δώστε μας κάποιες απλές συμβουλές, μιας και είναι καλοκαίρι τώρα, να μειώσουμε τον κίνδυνο των αλλεργιών. Αλλεργικών αντιδράσεων που υπάρχουν και πριν και κατά τη διάρκεια των διακοπών μας θα θέλαμε αυτές τις συμβουλές. Το πρώτο πράγμα, πριν πάμε καν διακοπές, θα πρέπει, αν έχουμε ιστορικό αλλεργιών, να οργανώσουμε το ταξίδι μας. Να ξέρουμε πού θα πάμε, ειδικά σε ξένες χώρες, άτομα που έχουν τροφική αλλεργία θα πρέπει να ξέρουν τις διατροφικές συνήθειες της χώρας που θα πάνε. Είναι και αυτό, με το τρόφιμο φυσικά. Ακριβώς. Το πού θα μείνουν. Θα πρέπει να ξέρουν το ξενοδοχείο τους, αν φιλοξενούνται ζώα, αν έχουν αλλεργία σε γάτες ή σκύλους, να μην έχουν μοκέτες στα δωμάτια. Άτομα τα οποία έχουν αλλεργία στις μέλισσες θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, να φοράνε ανοιχτό χρώμα ρούχα, να μην μοιάζουν σαν λουλούδι, να μην είναι εμπριμέ τα ρούχα τους, να μην έχουν φρούτα κοντά τους ή τρόφιμα που μυρίζουν πολύ, να μην φοράνε έντονα αρώματα, να μην προσελκύσουν δηλαδή τα έντομα αυτά. Αλλά ακόμα και αν τελικά αυτό συμβεί, θα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να μην υπάρξουν κινήσεις πανικού, γιατί αυτό εξαγριώνει τα έντομα και τσιμπάνε πολύ πιο εύκολα. Και πάντα να είναι παντού και πάντα μαζί τους το σετ αντιμετώπισης της αναφυλαξίας με την αυτοενιέμενη αδρεναλίνη. Είτε αυτό είναι το αυτοκίνητο, είτε μέσα στο αεροπλάνο κοντά μας, οπουδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ ωραίες συμβουλές και χρήσιμες συμβουλές. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, να περάσετε και εσείς καλό καλοκαίρι. Χωρίς προβλήματα, χωρίς αλλεργίες, να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε και εμείς για να έχουμε ένα. Έτσι. Ναι, δύο εβδομάδες έχουμε για παράδειγμα, τρεις εβδομάδες διακοπές στην καλύτερη ο καθένας. Όσο αντιστοιχεί στον καθένα. Όσο αντιστοιχεί στον καθένα. Ωραία. Να μπορεί να κάνει διακοπές σωστές. Δήμητρα Μανιαβού. Λοιπόν, Βασίλη, τι μου είπες, ότι δεν είχαμε ευχάριστες ειδήσεις πριν. Στην αρχή δεν μας είχες κάποια ειδήσεις. Πήγε στο γραφείο της τώρα και έφερε άλλες ειδήσεις. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την Kim Basinger, η οποία βρέθηκε στη Σεούλ και συμμετείχε σε διαμαρτυρία. Σε διαδήλωση μάλλον για να διαμαρτυρηθεί για το εμπόριο κρέατος σκύλων, φορώντας μαύρο μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου, πέρασε το δικό της μήνυμα για να σταματήσει αυτή η σφαγή όπως την αποκάλεσε. Να πούμε ότι η 65χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων και ασχολείται ενεργά με τον ακτιβισμό. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ένα λαμπερό πρώην ζευγάρι του Hollywood, τον Brad Pitt και την Jennifer Aniston, οι οποίοι... Είναι ξανά μαζί. Λοιπόν, πέρασαν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, λένε τα διεθνή δίκτυα Αλεξία και Βασίλη, στη Ρώμη, ύστερα από πρόσκληση του George Clooney, μάλιστα, που κάνει κολλητή παρέα με τον Brad Pitt. Πέρασαν, απόλαυσαν οι τέσσερις τους... ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και η Αμάλα Λαμουντίν, ναι, 14 χρόνια πριν είχαν... μάλλον 14 χρόνια μετά το διαζύγιο τους, λένε ότι ο George Clooney έχει βάλει σκοπό να τους τα ξαναβρει. Ωραία. Και να κλείσουμε. Ένα προξενιό δηλαδή πάντα. Ερωτική πόλη. Ρόλο προξενητή, ναι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με. Γεωργία Βασιλιάδη, δηλαδή, λες τον George Clooney τώρα. Δεν είχε κανάτα μόνο ο George Clooney. Να πετάξει. Κλείνουμε με Heidi Klum. Η 46χρονη Καλονή παντρεύτηκε για τρίτη φορά τον κατά 16 χρόνια νεότερο σύντροφό της, τον κιθαρίστα των Tokyo Hotel, τον Tom Kaulitz. Ο γάμος έγινε σε ιδιωτική τελετή και μυστική τοποθεσία. Τον περασμένο, το Φεβρουάριο μάλλον, ωραία, τους βλέπουμε εδώ μαζί, είπε το μεγάλο ναι και... Καλά Στέφανα, ωραία. Επισφράγισα την αγάπη της. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ Δήμητρα Μανιακού. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τρεις γάμους ούτως ή άλλως έχεις δικαίωμα να κάνεις. Τουλάχιστον η Ορθόδοξη Εκκλησία τρεις γάμους σου λέει μπορεί να κάνει. Και μετά όσους πολιτικούς θέλεις. Πολιτικούς, ναι, πόσους θέλεις. Δεν ξέρουμε τώρα τι έκαναν, αν έκαναν πολιτικό ή θρησκευτικό ή ό,τι πιστεύουν τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ένα δικό τους κομμάτι. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στις χρηστικές πληροφορίες και έχουμε κοντά μας την κυρία Αστερία Σταματάκη, διατροφολόγο. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Και θέλουμε και από εσάς συμβουλές διατροφής. Το καλοκαίρι είναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τι πρέπει να προσέξουμε?
Καταρχήν, αυτό που πρέπει να προσέξουμε, που φαντάζομαι το λένε όλοι οι διαιτολόγοι και το ακούτε πολύ συχνά, είναι η ενυδάτωση. Ναι. Επειδή η θερμοκρασία ανεβαίνει και έχουμε πολύ μεγάλη αποβολή υδρότα, είναι πάρα πολύ σημαντική η επαρκής πρόσληψη υγρών. Mm. Θα πρέπει να καταναλώνουμε τουλάχιστον 1,5 με 2 λίτρα υγρών ημερησίως. Νερό ή και χυμούς. Και χυμούς και τσάι και καφέ. Απλά το κύριο μέσο ενυδάτωσης είναι πάντα το νερό. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά ροφήματα τα οποία είναι πολύ πλούσια σε σάκχαρα. Πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνουμε για να λέμε ότι ο οργανισμός μας έχει να τοποθετηθεί επαρκώς? Αυτό είναι σχετικό, γιατί εξαρτάται από το φύλλο, από το μέγεθος της επιφάνειας ενός ανθρώπου, αν είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, αν έχουμε υψηλή φυσική δραστηριότητα. Περίπου έχετε στον ούγερο στο 1,5 με 2. Δεν μπορεί να είναι και το τσάι. Καλά είναι. Οπότε το πρώτο είναι αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως είναι τα παιδιά, τα οποία ξεχνάνε να πίνουν νερό. Και ειδικά αν είναι στην παραλία, θα πρέπει οι γονείς να υπενθυμίζουν συνέχεια στο παιδί να καταναλώνει υγρά. Και βέβαια υπάρχουν άλλες ειδικές ομάδες ανθρώπων, όπως είναι οι νεφροπαθείς, οι υπερτασικοί, οι άνθρωποι που παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπου εκεί θα πρέπει να ρωτάνε πάντα το γιατρό τους τι τους προτείνει. Οπότε, πρώτο είναι η ενυδάτωση. Δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά το καλοκαίρι, έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς το καλοκαίρι είναι πολύ συχνές οι τροφικές δηλητηριάσεις, οι γαστρεντερικές διαταραχές. Και επειδή είναι κρίμα να πάμε κάπου να περάσουμε καλά και να μας ταλαιπωρούν άλλα προβλήματα, τι πρέπει να προσέχουμε? Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το φαγητό και πώς το αποθηκεύουμε. Δηλαδή θα πρέπει το φαγητό να μην μένει πάνω από 2 ώρες έξω από το ψυγείο. Και αν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή, με το που μαγειρεύουμε και αρχίσει να παίρνει θερμοκρασία δωματίου, τότε πρέπει να το βάζουμε αμέσως μέσα στο ψυγείο. Αυτά τα παγωτά και τα γλυκά που καταλαβαίνουμε. Γιατί είμαστε λίγο επιρρεπείς αυτά το καλοκαίρι, όλοι νομίζω. Όλοι μας χαλαρώνουμε, οπότε θέλουμε έτσι λίγο να ευχαριστηθούμε. Και το φαγητό είναι και μια ευχαρίστηση, σαφώς. Και το παγωτό είναι πάρα πολύ αγαπημένο και μικρό και μεγάλο. Ή εξαρτάται από τη διατροφή που θα κάνουμε. Κοιτάξτε, εξαρτάται από τη διατροφή, γιατί αυτό που δεν παχαίνει είναι μόνο το νερό και ο αέρας δεν έχει θερμίδες. Όλα τα υπόλοιπα έχουν θερμίδες. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι η διατροφή μας συνολικά, πόσες θερμίδες θα έχει. Ένα παγωτό ποικίλει ενεργειακή του απόδοση. Δηλαδή 100 γραμμάρια μπορεί να μας δίνουν από 80 θερμίδες, που μπορεί να είναι μια γρανίτα, και μπορεί να φτάνουμε ακόμα και στις 300 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Που εκεί μιλάμε για παρφέ παγωτά, παγωτά με σιρόπια και πάρα πολλά ξηρούς καρπούς και πάρα πολλά πρόσθετα. Τα παγωτά διέθεσης αστερία, όντως δεν έχουν ζάχαρη και δεν παχαίνουν, ή είναι απλά ένα τρίκ αυτό και ουσιαστικά έχουν και αυτά θερμίδες? Καταρχήν, όλα έχουν θερμίδες. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι είναι light μπορώ να φάω περιόριστη ποσότητα. Υπάρχουν παγωτά τα οποία έχουν 0% λιπαρά. Υπάρχουν παγωτά τα οποία δεν έχουν ζάχαρη, αλλά έχουν ένα υποκατάστατο ζάχαρης που έχει λιγότερες θερμίδες. Εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις θερμίδες. Δεν θα πρέπει σαφώς να καταναλώνουμε κάθε μέρα. Ακόμα παίζει και για τα παιδιά. Η ώρα που τα τρώμε. Δηλαδή, παίζει ρόλο. Η ώρα και η γεύση, θέλω να πω. Το παγωτό σοκολάτας παχαίνει το ίδιο με το παγωτό βανίλια? Όχι. Όχι. Η σοκολάτα είναι πιο παχυντική, γιατί είναι και τα λιπαρά. Ρωτάει ο κύριος Βασιλόπουλος το κοντρόλ. Μας έχει απογοητεύσει. Όχι. Μια σωστή διατροφή πρέπει καταρχήν να έχει μέτρο, να έχει ποικιλία και να έχει και γεύση. Αυτό που είπε η κυρία Τασούλη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως το μέτρο είναι επίσης σημαντικό. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη ποσότητα. Καταναλώνουμε μία κανονική μερίδα. Όταν λες κανονική. Μία μπάλα παγωτό. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη αδυναμία στα παγωτά και συνήθως με ζητάνε κάθε μέρα, εκεί μπορούμε να φτιάξουμε σπιτικά παγωτά, τα οποία να έχουν με βάση τα φρούτα, να είναι βάση τους τα φρούτα, οπότε εκεί γλιτώνουμε αρκετές θερμίδες. Ναι. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να πω, αφού είπαμε για τα παιδιά και για τα παγωτά, να πούμε λιγάκι για τους μεγάλους και για το αλκοόλ. Ναι, γιατί είναι το αλκοόλ το καλοκαίρι για όσους πίνουν. Νομίζω πω όλοι λίγο πολύ πίνουμε, γιατί θα πάμε στην παραλία, θα πιούμε μία μπύρα, θα βγούμε το βράδυ έξω, θα πιούμε ένα κοκτέιλ. Θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί, έως πολύ θα έλεγα, διότι το αλκοόλ σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί πρώτον να προκαλέσει ταχυκαρδία, αφυδάτωση και γαστρεντερικές διαταραχές. Οπότε θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να καταναλώνουμε ροφήματα τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Ναι, ρωτάει ο σκηνοθέτης μας, το Μάιτα έχει πολλές θερμίδες? Γενικά τα κοκτέιλς και τα κοκτέιλς τα οποία περιέχουν σάκχαρα και σιρόπια έχουν πολλές αρκετές θερμίδες. Οπότε αν θα πιείτε ένα κοκτέιλ, καλό είναι να περιοριστείτε στην ποσότητα. Και πάντα όταν πίνουμε κοκτέιλ πρέπει να πίνουμε και νερό.
μαζί. Να τα ακούει το κοντρόλ αυτά. Και για τη διατροφή και για το, και για το αλκοόλ. Δεν θα μας μιλάνε μόνο αυτοί, θα τους μιλάμε και εμείς. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στεγόνα, σε όλες τις συμβουλές. Εμείς πάμε σε ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα, χωρίς αλκοόλ και χωρίς παγωτά, και σε λίγο λεπτά μαζί. Επιστρέψαμε στο στούντιο του Όπεν με τον Βασίλη Τσεκούρα και πάμε στο αρχηγείο της πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μαρίνο Αλιφέρη, καθώς, Μαρίνο, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν οι δοκιμές της αποστολής των προειδοποιητικών SMS για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ακριβώς, Αλεξία. Σήμερα θα γίνει η πρώτη πιλωτική δοκιμή της αποστολής γραπτών μηνυμάτων από τον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αρκετοί πολίτες και κάποιοι συνάδελφοι που βρισκόμαστε εδώ στην πυροσβεστική στο Χαλάνδρη δέχθηκαν το πρώτο μήνυμα από τον τριψήφιο αριθμό 112 που ανέφερε. Το βλέπουμε στο δόνας μας αυτό. Που ανέφερε δοκιμαστική εκπομπή μηνύματος, Κυψέλης, δίεση 0. Ήταν το πρώτο μήνυμα που εστάλει από τον τριψήφιο αυτό αριθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, θα στέλνετε μήνυμα στους πολίτες οι οποίοι θα βρίσκονται σε σημεία όπου εκτελήσονται έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Χιόνια, βροχές, πυρκαγιές, σεισμοί θα ενημερώνονται για το πού θα πρέπει να πάνε και πώς θα πρέπει να κινηθούν εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Εδώ στην πυροσβεστική, να σας πω ότι βρίσκονται ήδη οι υπεύθυνοι από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και σε λίγα λεπτά αναμένεται να φτάσει εδώ και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Και κλείνοντας, να σας πω, να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή των γραπτών μηνυμάτων δεν εφαρμόστηκε ούτε πέρσι τραγωδία στο Μάτι, ούτε πριν από λίγα 24 ώρα με τους 7 νεκρούς σε Χαλκιδική από την κακοκαιρία. Και φανταζόμαστε ότι θα είναι δωρεάν αυτή η λήψη των SMS, δηλαδή δεν θα χρεώνονται οι πολίτες. Θα υπάρχει ένας συντονισμός από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και φυσικά θα υπάρχει, νομίζω, οργάνωση, τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση για να υπάρχει πολύ καλή οργάνωση, για να λαμβάνουν όλοι οι πολίτες εγκαίρως, οι πολίτες οι οποίοι θα βρίσκονται στον περίγυρο, στην περίμετρο της περιοχής, και κάτοικοι και τουρίστες, όσοι δηλαδή έχουν το κινητό τους έχει σήμα στην περιοχή όπου υπάρχει μια κρίση. Σωστά. Να συμπληρώσω, παιδιά, ότι ναι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν θα χρεώνεται ο πολίτης που θα δέχεται το μήνυμα για να κινηθεί με ασφάλεια εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Να συμπληρώσω ότι θα γίνεται και κλήση στα σταθερά τηλέφωνα. Εκεί όπου θα υπάρχει ηχητικό μήνυμα, θα το σηκώνει ο άνθρωπος ο οποίος θα βρίσκεται μέσα στο σπίτι, στην περιοχή όπου βρίσκεται σε κίνδυνο, και με ηχητικό μήνυμα θα ενημερώνεται για το τι πρέπει να κάνει εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Προφανώς, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν έχουν κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, Μαρίνο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τη δοκιμή σε λίγο. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, έτσι. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα. Και έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς ηθοποιούς, ο κύριος Νίκος Κουρής και ο κύριος Μάκης Παπαδημητρίου. Καλώς ήρθατε. Πώς σας φάνηκε τώρα αυτό το σύστημα με το SMS και την πρωτοβουλία που υπάρχει? Ωραίο. Επιτέλους. Επιτέλους, Αυτονόητο, δεν είναι? Μιλάμε για τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα τελικά. Μόνο. Να δούμε. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, γιατί έχουμε 2019 και το κινητό το έχουμε όλοι στο χέρι. Δηλαδή όλοι, και πριν ήμασταν με τα κινητά στα χέρια, αλλά ένα απλό μήνυμα δηλαδή για μια μεγάλη καταστροφή δεν το έχουμε ακόμα, με την τεχνολογία όπως έχει προχωρήσει. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο έργο που... Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα που θα προκύψει σε αυτό είναι και το τι μηνύματα θα στέλνουν. Που αυτό είναι μια απόφαση, ας πούμε, της Γενικής Γραμματείας για το τι μήνυμα θα είναι αυτό. Νομίζω θα στέλνουν ναι, το περιεχόμενο, γιατί έχει τεράστια σημασία. Γιατί δεν μπορείς ούτε να προκαλείς πανικό. Ναι, θέλω να πω, και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει νομίζω να προσέξουν. Ναι, γιατί... Ας πούμε στο Μάτι τι θα στέλνανε, αυτό σκεφτόμουν σήμερα. Τι θα στέλνανε στο Μάτι, ας πούμε, τρέξτε προς τα πού. Ναι. Ή εκενώστε τον οικισμό. Πηγαίνετε πού, για να μην δημιουργηθεί πανικός. Γιατί το θέμα είναι ότι όλοι σφινώσανε, θα μου πεις, ήταν πια αργά. Τέλος πάντων. Αλλά το κείμενο, δηλαδή το πότε και τι, έχει μια σημασία. Υπήρχαν δρόμοι πάντως στο Μάτι, όπως κατέβηκε και εκεί. Θα παρατήρησε ότι υπήρχαν δρόμοι που είναι πάρα πολύ στενοί, είχαν κλείσει από τα αυτοκίνητα, είχαν παρατήσει όλοι και είχαν φύγει. Δεν μπορούσε να περάσει. Δηλαδή το σχέδιο κέρνησης δεν θα ήταν και τόσο εύκολο, τόσο απλό. Άρα και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ένα δύσκολο κομμάτι. Πάντως η τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω και στο θέατρο. Εγώ, για παράδειγμα, όταν θέλω να πάω πια στο θέατρο, μπαίνω στο κινητό μου και ηλεκτρονικά κλείνω το εισιτήριό μου. Δηλαδή κάτι που είναι τόσο απλό θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει και σε πολύ πιο σημαντικά πράγματα που αφορούν τη ζωή μας, όπως είναι σε περιόδους κρίσης, σε στιγμές κρίσης για την εκένωση μιας περιοχής. Αλλάζουμε όμως τελείως κλίμα, να έρθουμε στην παράσταση την οποία έχετε ετοιμάσει, την οποία ξεκινάτε την Κυριακή στο Παπάγου, Δον Ζουάν. Και είστε ο Δον Ζουάν, κύριε Κουβρή, έτσι. Ναι.
είναι ένα σύγχρονο ήρωας ο Ντον Ζουάν. Ε, ναι. Διαχρονικός νομίζω είναι. Είναι τώρα αυτός ένας μύθος που είναι πάρα πολύ παλιός. Τον έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί συγγραφείς μαζί του, ο Κορνέι, πάρα πολλοί συγγραφείς. Ο Μότσαρτ με τον Δον Τζοβάνι. Είναι ένας μύθος ο οποίος κάθε συγγραφέας ασχολείται με αυτόν επειδή είναι ένα μυστήριο μεγάλο. Αυτή η ιστορία του ανθρώπου που θέλει να ζει ελεύθερος μέσα στις κοινωνίες. Νομίζω ότι τον Δον Τζοβάνι τον έχουμε όλοι στο μυαλό μας σαν τον άντρα εκείνον ο οποίος πλησιάζει πάντα τις ωραίες γυναίκες, ρίχνει τις ωραίες γυναίκες μέχρι εκεί. Δεν νομίζω όμως να είναι μόνο αυτό ο Δον Ζουάν. Καλά, δεν είναι το καθόλου. Έχουμε πολύ απλοϊκά νομίζω στο μυαλό μας. Ναι. Ο Δον Ζουάν δεν είναι ένας ωραίος και νομίζω και στη δική μας την παράσταση δεν. Και επειδή εγώ δεν είμαι ωραίος. και είναι σαφέ. Από επιλογή. Θέλω να πω, δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ η ποίηση του έργου. Και η ποίηση του έργου έχει σχέση. Με τη φύση του ανθρώπου, έχει σχέση με το να ανακαλύψει κάποιος την επιθυμία του, έχει σχέση με την προσωπική του ελευθερία, έχει σχέση με το τι επιθυμεί και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να το ακουμπήσει σε μια πραγματικότητα. Με αυτό έχει σχέση το έργο, νομίζω με έναν τρόπο πάρα πολύ ποιητικό βέβαια. Είναι νομίζω και το πώς δείχνει και το πώς αντιμετωπίζει ο Δον Ζουάν τις καταστάσεις. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, και Σιμάκη και Νίκο. Πώς αντιμετωπίζει καταστάσεις, γιατί από εκεί φαίνεται τη διαφορετική φιλοσοφία ζωής που ενδεχομένως να έχει. Είναι ρεαλιστής, κύριε Παπαδημητρίου, ο Δον Ζουάν, ένας ρεαλιστής ήρωας που ζει στο σήμερα, ζει στην εποχή του ή το μυαλό του είναι λίγο στη φαντασία του και έχει ζει στα όνειρά του. Όταν έγραψε αυτό το κείμενο Μολιέρ το 1665, στην ουσία αυτό που ήθελε να κάνει ήταν μια συγκαλυμμένη, ας πούμε, διατύπωση μιας ιδεολογίας που δεν ήταν περιορισμένη στα αυστηρά ηθικά πρότυπα της εποχής του. Αυτό που κάνει, δηλαδή, ο Μολιέρος με τον Δον Ζουάν του βάζει λόγια και του βάζει μια ιδεολογία από πίσω, η οποία τουλάχιστον για την εποχή της, ακόμα και για σήμερα ενδεχομένως, ήταν πολύ πιο μπροστά από όσο μπορούσε η εποχή να αντέξει. Γι' αυτό και στο τέλος, ας πούμε, καταλήγει να τον σκοτώσει. Τον τιμωρεί, υποτίθεται, το θείο, ο ουρανός κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο του προσδίδει ένα διαχρονικό χαρακτήρα, όπως είπε ο Βασίλης. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο παλεύει για την ελευθερία του. Αλλά αυτή την ελευθερία δεν τη βάζουμε σε κανόνες και δεν ακουμπάει σε κάποια ηθική, ούτε μπορούμε να τη λογοκρίνουμε. Είναι ανήθικος μια... ο Δον Ζουάν, δηλαδή. Όχι, δεν είναι ανήθικος. Όχι. Δεν λογοκρίνουμε τις πράξεις. Δεν λογοκρίνουμε την πράξη αυτή καθεαυτή. Δεν λογοκρίνεται η επιθυμία του να είναι ελεύθερος. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να είναι ελεύθερος με οποιοδήποτε κόστος. Και υποτίθεται ότι αυτό το κόστος βάζει ο Μολιέρος να πληρώνει ο Δον Ζουάν. Την επιθυμία του, η οποία δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι το ποιητικό κομμάτι, ας πούμε. Τώρα, αυτό αν είναι διαχρονικό ή όχι, αν μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα ή όχι, νομίζω είναι στον καθένα. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό. Δηλαδή, να θες να είσαι ελεύθερος και να πληρώνεις στο τέλος ένα κόστος για αυτή την επιθυμία σου να είσαι. Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι είναι το πλέον, η μεγαλύτερη, πώς το λένε, ελευθερία. Αν είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις το κόστος και να ζεις τη ζωή σου ελεύθερος, είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο Δον Ζουάν. Νομίζω ότι ο Δον Ζουάν στην πραγματικότητα κερδίζει την ελευθερία του, στην πραγματικότητα επιβάλλει το ήθος του. Το χαρακτήρα δηλαδή των πραγμάτων όπως τα αντιλαμβάνεται αυτός, πληρώνει το τίμημα και νομίζω ότι είναι αυτό το έργο διαχρονικό, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων. Πάντα επειδή επίκαιρο. Είναι πάντα το ζητούμενο των ανθρώπων μέσα στις κοινωνίες. Δηλαδή πόσο μπορεί κανείς, πέρα από κοινωνίες, πέρα από συγκεκριμένες θρησκείες, να ανοίξει αυτό το πλαίσιο που του βάζουν για να ζήσει και να βρει τη δική του προσωπική του επιθυμία. Το δικό του, τη δική του ελευθερία, ας πούμε. Υπάρχει τη δική του απόλαυση. Στην κοινωνία, γιατί είναι αυτό που λέμε συνεχώς, το τι θα πει η κοινωνία. Δεν κάνω αυτό για το τι θα πει η κοινωνία. Μα προφανώς. Είναι σε βαθμό κακουργήματος ο λογαριασμός που δίνουμε στην κοινωνία. Μας καταστρέφει αυτό το πράγμα και γι' αυτό για μένα ο Δον Ζουάν είναι ένας γοητευτικός ήρωας και ένας πραγματικός επαναστάτης. Δηλαδή, επαναστάτης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη έναντι των άλλων. Όχι αυτός που σηκώνει μια μπαντιέρα και λέει πάμε παιδιά να ρίξουμε το τάδε ή το δίνα, ας πούμε, όχι, προπύργιο. Όχι, επαναστάτης δηλαδή. Δηλαδή, επαναστάτης είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να ανακαλύψει ο ίδιος πρώτα, συγκρουόμενος πάντα με το περιβάλλον του, αυτό που πραγματικά επιθυμεί. Χωρίς βεβαίως να προσβάλλει τους άλλους, έτσι εννοώ, χωρίς να σκοτώνει, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι υπάρχουν κάποιες επιθυμίες προσωπικές και πνευματικές και σκέψεις και απολαύσεις που απαγορεύονται στις κοινωνίες. Είναι ευτυχισμένος ήρωας ο Δον Ζουάν στην προσπάθειά του και την πάλη που κάνει για την ελευθερία. Και τελικά έχει αυτό το τραγικό τέλος. Είναι ένας ευτυχισμένος ήρωας. Είναι ένας ζωντανός ήρωας. Ένας ζωντανός. Ναι, όχι. Είναι ευτυχισμένος και το λέει πολλές φορές
μέσα στο έργο. Λέει εμπρός, Σγαναρέλ, πάμε σε ό,τι μας προκαλεί, μας δίνει ευχαρίστηση. Αυτό θέλει να κάνει, να είναι ελεύθερος και ευθύνης. Είναι ειδονιστής. Αλλά είπατε προηγουμένως, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή, τη λέξη κλειδί, αυτό περί υποκρισίας. Αυτό είναι το οποίο καταλήγει να κάνει ο Δον Ζουάν στην τελευταία πράξη του έργου. Να διαπιστώσει ότι προκειμένου να είναι ελεύθερος, θα πρέπει να καταφύγει σε αυτό. Και ίσως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πληρώνει και την επιλογή του. Ότι γίνεται... Φαίνεται όμως η υποκρισία της κοινωνίας μέσα από τις κινήσεις του Δον Ζουάν που θέλει να είναι ελεύθερος, θέλει να έχει τις ελεύθερες απόψεις του, θέλει να κινηθεί με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος. Όχι αυτό που επιβάλλει η κοινωνία. Φυσικά, μιλάμε για ένα αριστούργημα γραφίστο που δεν έχει προηγούμενο. Φαίνεται πάρα πολύ. Για το θεατή που θέλει να το δει, γιατί μπορεί να πα και με τους άλλους, ανάλογα με το ποιος είναι ο θεατής. Αυτό είναι το έργο. Το έργο είναι πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω ότι το μαγικό στο θέατρο πολλές φορές και σε τέτοια κείμενα που είναι αριστουργήματα πραγματικά, που έχουν γραφτεί πολλά χρόνια πριν, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο, είναι ότι μπορεί ο θεατής να έχει και άλλες αναγνώσεις. Άλλη ανάγνωση μπορεί να είναι αυτοί που υποστηρίζουν τον Ζουάν, άλλοι αυτοί που έχουν το στερεότυπο της μιας διαφορετικής κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά είναι και μια κωμωδία, έτσι να το πούμε. Είναι και μια κωμωδία, φυσικά. Δηλαδή, θέλω να πω, μέχρι οι τρεις πρώτες πράξεις είναι τρεις πράξεις και ο Σγαναρέλ που τον κάνει ο Μάκης είναι ένας ρόλος πάρα πολύ σύνθετος αλλά και πάρα πολύ αστείος. Του Σγαναρέλ. Ο Σγαναρέλ, ναι, ο υπηρέτης του. Ωραία. Ποιοι είναι οι άλλοι συντελεστές για να κλείσουμε την. Από τους ηθοποιούς είναι η Ζέτα Μακρυπούλια που παίζει την Ελβίρα, είναι η κοπέλα την οποία ξελογιάζει υποτίθεται ο Δον Ζουάν. Και τα αδέρφια της, ο Γιάννης Σοφολόγης και ο Γιάννης Καπελέρης τον κυνηγούν για να πληρώσει. Η Ρο Μπέζου, ο Μιχάλης Τιτόπουλος, αυτή είναι η... Α, και ο Δημήτρης ο Καραμπέτσης που κάνει το ομπά. Και η Ελίζα Σκολίδη. Η Ελίζα Σκολίδη. Αυτή είναι η ηθοποιή και από συντελεστές είναι η Σεσίλη Μικρούτσικου και η Νικολέτα Καρμύρη που κάνανε την κίνηση. Φυσικά ο Θέμης Χομουλής που έκανε σκηνοθεσία. Είχα σκοπό τον Μπόι πρώτο ή τελευταίο τέλος πάντων. Okay. Εκεί η Παναγιώτα Πανταζή που έκανε την μετάφραση, η Παναγιώτα Κοκορού που έκανε τα σκηνικά τα κοστούμια. Αυτά. Και ο Νίκος Πλατρίαχος που γράφει τη μουσική. Καλή επιτυχία. Μισό λεπτό. Περιοδία. Ξεκινάμε την Κυριακή στο Παπάγου και τη Δευτέρα στα Βρυλίσια και μετά πηγαίνουμε στο Βόλο και ξεκινάμε. Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Non-stop. Ναι, ναι. Non-stop, όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να αγκαλιάσει, ούτως ή άλλως το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτό το έργο, νομίζω, του Μολιέρου. Ο Δον Ζουάν είναι διαχρονικό, το ξαναλέμε. Είναι διαχρονικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Να βρούμε εκεί την Μάρο Κανελάκη, η οποία δεν είναι μόνη της. Έχει παρέα δελφίνια, από ό,τι βλέπουμε. Για τον κύριο Λεσουέρ που έχει το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, είπαμε να κλείσουμε και να μεταφερθώ από την παραλία εδώ και με την πιο όμορφη εικόνα, τα δελφινάκια, που με τη βοήθεια του οπερατέρ μας φαντάζομαι ότι σας τη μεταφέρουμε στο στούντιο. Τώρα μόλις έκανε μία βουτιά. Θα ξαναβγεί. Κάνει πολλά παιχνίδια από την ώρα που μας είδε και πάει δίπλα στον οπερατέρ στο Σταύρο. Κάνει βουτιές. Το βλέπετε? Το βλέπουμε. Σας οθόνες σας τι ωραία εικόνα που έχει. Είναι συνηθισμένα από τον κόσμο, αγαπούν πάρα πολύ τον κόσμο και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις εδώ με τα δελφίνια, έτσι δεν είναι κύριε Λεσουέρ? Ναι, έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά βασικά και το κοινό έχει την ευκαιρία να μαθαίνει για τη θάλασσα, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε τα θαλάσσια θηλαστικά, την μόλυνση του περιβάλλοντος, δηλαδή θέματα που έχουν έτσι, μεγάλη σημασία στις μέρες μας. Και με την βοήθεια εδώ των δελφινιών και είναι έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα διότι αυτά τα ζώα έχουν συμπεριφορές οποίες είναι πολύ ασυνήθιστες τουλάχιστον για μας με τις βουτιές που κάνουν και τα... Βλέπετε τώρα είναι η ώρα του φαγητού. Τώρα είναι η ώρα του φαγητού και αυτό που βλέπετε είναι ότι ήρθαν οι εκπαιδεύτριες και θα τα ταΐσουνε. Τι τρώνε τα δελφίνια, Μάρο? Είναι πολύ όμορφο. Θα μας στείλουν και μια... Τι τα ταΐζετε εσείς εδώ στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο? Επιτοπλίστων ράγκα και κολιό. Ωραία. Είναι το αγαπημένο του τροφή, σαν ψάρια? Ναι, είναι η τροφή που συνηθίζεται και στη φύση, δηλαδή το κολιό και η ράγκα στο Ατλαντικό είναι ουσιαστικά η τροφή τους. Λοιπόν, Μάρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Λεσουέρ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρο.
Λοιπόν, Βασίλη, εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η έκτακτη εκπομπή, η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των πολιτικών εξελίξεων. 5 εκπομπές πριν από τις εκλογές και 5 εκπομπές μετά τις εκλογές. Εμείς να σας ευχαριστούμε όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε για αυτές τις 10 ημέρες, 14 ημέρες να το πάρουμε διαφορετικά ημερολογιακά. Μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Να ευχαριστήσουμε όλους τους τεχνικούς και όλους τους δημοσιογράφους και στο πλατό και στο κοντρόλ. Κυρίως να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Βασιλόπουλο, ο οποίος ήταν η ψυχή αυτής της εκπομπής. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Βασιλόπουλος, αυτή η εκπομπή δεν θα τα είχαμε καταφέρει μόνοι μας. Ο κύριος Βασιλόπουλος σήκωσε όλο το βάρος αυτής της εκπομπής. Και το σκηνοθέτη μας, τον Βάνη τον Βλαχοδημητρόπουλο, που έσαι αυτή την τρίωρη εκπομπή, γιατί δεν είναι εύκολο. Μια τρίωρη εκπομπή πολιτική αμυγός, αλλά οι άνθρωποι αγαπούν τη δουλειά τους, νομίζω ότι φαίνεται. Και φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Και να ευχαριστήσουμε και την Ευαγγελία Κογιανού και τη Μάρου Τγκανελάκη, έτσι, για την πολύτιμη βοήθειά τους. Λέμε τα ονόματα των συντελεστών, διότι νομίζω πρέπει. Πρέπει, διότι ήταν η έκτακτη εκπομπή, ήταν λόγω των εξελίξεων. Εμείς με τον Βασίλη θα παραμείνουμε στο Open, στην ενημέρωση φυσικά. Τον πρώτο λόγο έχει ενημέρωση στο Open. Θα είμαστε κοντά σας στα δελτία ειδήσεων και στις υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.